φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νέου Έλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιμπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο τριάδι, για μερακλίδες. Είμαι πολύ αγωμένος, φίλε. Τι έπατε, βρε? Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω, να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα το. Δεν επιστρέφω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home target. Home target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προ-προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το home target? Εδώ πιο κάτω. Παπάθη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες, γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάθη 96, στην Κάτω Τούμπα ή στο τηλέφωνο 2310 937 935 και 690 93 66 002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Raptor.gr. Κάντε like. Like. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα, και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά, και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Καλημέρα στους φίλους του Αθλητικού Μετρόπολης. Καλημέρα γιατρέ, καλημέρα Θεόκλητο. Καλημέρα Θεόκλητο. Καλημέρα. Ναι. Καλημέρα γιατρέ. Καλημέρα στον κόσμο. Καλημέρα Τζομπόι. Καλημέρα σου, Έλεν. Τι έγινε? Μια χαρά είμαστε. Καλά γιατρέ. Ήρεμα. Ναι. Το πούντο το γλίτωσες? Έχει ακόμα λίγο ζωή. Λίγο. Πόσα χιλιόμετρα έχει το πούντο? 318.000 κάτι. Για Fiat είναι πολλά. Εντάξει, ναι. Με άλλη μηχανή. Με αλλαγή μηχανής. Εντάξει. Τώρα εγώ έχω 199. Και εγώ έχω λίγη ζωή. Έχεις λίγη ζωή. Λίγο ζωή. Μια 30.000. Μετά πρέπει να κάνω περισσότερα. Εντάξει, οκ. Νομίζω ότι ναι. Αντέχει. Τα Volkswagen, γιατί Seat είναι το δικό στην ουσία, Volkswagen είναι. Ναι. Καλά είναι. Mm-hmm. Ναι. Λέγε γιατρέ. Μια χαρά είμαστε. Τον Αρούμπα, θα ήθελες να είσαι σήμερα? Εντάξει, ήταν ένα κακό παιχνίδι, είναι 18,5, έχει μπροστά του καριέρα. Ναι. Καλός θερμόδοφυλακας θα γίνει. Σίγουρα, έχει τα προσόντα για να εξελιχθεί. Ναι. Σήμερα, ας πούμε, έπαιζε ο 18,5 με τον 41. Οι δυο Τζανλουίτζι παίζανε. Ναι. Ο ένας ήταν ο τον Αρούμπα, ο Ναπολιτάνος, ναι. Ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι στο ρόστερ της Μίλαν. Δεν θα μείνει για πολύ. Το 2000 γεννημένος. Το 99. Το 99 γεννημένος. Άτυχος ήταν σήμερα. Κοίταξε, βρεγμένο γήπεδο. Και είναι μια ωραία δικαιολογία για τον προπονητή της, πώς τη λένε, της Μίλαν, να βρει, να ρίξει τον τερματοφύλακα. Εντάξει, το κλαμπ απέχει από τους τίτλους και είναι κρίμα για τη Μίλαν. Ναι. Το 12 που έχει πάρει το τελευταίο πρωτάθλημα. Όχι 12, το 11 νομίζω. Το 12 το πήρε η Γιουβέντους, μια που έχουμε φτάσει στα 7 συνεχόμενα. Ο Πέλκας της Γιουβέντους ήταν πολύ καλός σήμερα. Νομίζω ότι πλέον θα αποκατασταθούν οι σχέσεις του με τον προπονητή. Δεν μπορεί η Γιουβέντους να χάσει μια τέτοια μονάδα όπως είναι η Μπάλα. Ναι. Ακούστηκε για Μπάγερν, για Ατλέτικο Μαδρίτης. Είναι για πιο πάνω, φίλε. Και η Γιουβέντους είναι μεγάλο κλαμπ. Είναι μεγάλο κλαμπ, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται περισσότερο χρήμα ο τύπος. Πού ταιριάζει αυτός τώρα? Στην Μπάγερν. Γιατί στην Μπάγερν? Γιατί στην Μπάγερν θα κάνει 40 γκολ. Ακριβώς, για να πάρει αυτοπεποίθηση και να βελτιώσει τα νούμερα του. Ναι. Και είναι ένα κλαμπ το οποίο είναι τρομερά ανταγωνιστικό. Ναι. Παρί. Όχι, Παρί. Ρε. Δεν έχει τη φανέλα. Μπράβο, γιατρέ, δεν έχει τη φανέλα. Θα παίξει δεκάρι στη θέση ποιου τώρα δηλαδή. Σίγουρα τώρα ο Μίλλερ είναι να παροπληστεί. Δεν μπορεί να παίζει βασικό. Στη θέση του Μίλλερ. Σαν δεκάρι. Σε ένα κλασικό 4-2-3-1. Δεν μπορεί να παίξει πτέρυγα. Αν μείνει και ο Λεβαντόφσκι. Ναι. Μπορεί να παίξει πτέρυγα με ένα ποδοπόδι και να κλείνει. Ναι. Τώρα η Bayern έχει φυλακιστεί εκεί πέρα με Ρόμπεν και Ριμπερί, πρέπει να αλλάξει πολλά πράγματα. Έχει στοιχεία extreme στο παιχνίδι του όμως, ε. Έχει, ναι. Έχει αρκετά στοιχεία extreme. Δηλαδή αυτός παίζει στο 4-2-3-1. Δεύτερος επιθετικός παίζει πίσω δεκάρι και extreme και αμανάποδο πόδι και απ' την άλλη. Και στα αριστερά που είναι και το πόδι του αριστερό. Ευλογία να έχει παίξει σαν τον Ντιμπάλα στην ομάδα σου. Ναι. Είναι απρόβλεπτος, έχει πολύ καλά στημένα. Ταχύτητα πολύ έχει. Πολύ καλή χρήση και το δύο ποδιών. Έχει τα δύο πόδια και έχει πάνω στην ταχύτητα φοβερό σουτ. Και αίσθηση του χώρου. Έχει αίσθηση χώρου, έχει ταχύτητα με την μπάλα στα πόδια και χωρίς αυτήν. Γιατί είναι κάποιοι παίκτες που είναι ταχύς με την μπάλα, χωρίς την μπάλα, ενώ με την μπάλα δεν είναι τόσο. Συμβαίνει αυτό όντως. Αυτός είναι ταχύς και με την μπάλα και χωρίς την μπάλα. Ο σκύλος. Ναι. Και να τον αναλύσεις να πούμε. Η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν σου δίνει την αίσθηση ότι παίζει full ένταση όλο το παιχνίδι. Και σαν ύποπτο χρόνο εκεί που νομίζω ότι είναι εξαφανισμένος, εμφανίζεται ξαφνικά στον αγωνιστικό χώρο. Αυτό είναι ένα τρομερό πλεονέκτημα νοητικό για τέτοιους παίχτες, να δίνουν την αίσθηση στον αμυνόμενο ότι τον έχουν εκείνη την ημέρα. Στα μαρκαρίνοντα πώς είναι. Δεν είναι καλός. Ιστερή. Θυμάσαι και την κόκκινη κάρτα στο μάτς με την Real. Ναι. Ιστερή πολύ. Βέβαια η πρώτη δεν ήταν το πέναλτι, το οποίο δεν νομίζω ότι εκμεύσε πέναλτι και στο μάτς του Juventus Real, το 0-3. Αλλά θυμάσαι το μαρκάρισμα που έκανα στη δεύτερη φορά ήταν στα όρια της κόκκινης. Άρα κρατάμε. Ντοναρούμα τον συγχωρούμε σήμερα. Ναι, λόγω ηλικίας. Λόγω ηλικίας του δίνουμε το να ήταν 32, 28, 30 πίσω ΕΠ και στο δεύτερο γκολ και στο τρίτο έχει ατυχία. Το τι είναι κατέμις, ότι δεν είναι η μέρα του, δεν φαίνεται ούτε στο δεύτερο ούτε στο τρίτο γκολ. Στο τέταρτο γκολ. Φαίνεται στο τέταρτο γκολ. Ότι η μέρα του είναι στραβή. Λες ρε παιδί μου, εμένα μου τυχαίνει δύο φορές το χρόνο, δύο, όχι πολλές. Δύο φορές το χρόνο. Ξεκινάω τη μέρα. Μπαμ, πρώτο στραβό. Δεύτερο στραβό. Τρίτο στραβό, λέω, γυρνάω. Πάω κάπου, κλείνομαι μόνος. Πάω το Κόρντομπα στο βουνό. Λέω, δεν κάνω τίποτα. Δεν δουλεύω. Δεν κουνιέμαι. Δεν θα οδηγάω. Δεν μαλώνω. Δεν παράγω. Δεν κλείνω δουλειές. Τίποτα. Είναι δύο φορές το χρόνο αυτό το πράγμα. Ξυπνάς και λες, οπ, δεν είναι. Είναι μέρα δύσκολη. Δεν μου πάει τίποτα. Δεν μου πάει τίποτα, οπότε την παρατάω για να μην πάω χειρότερα. Τι λες. Αυτό δεν συμβαίνει είναι. Στον οποιοδήποτε. Αυτό φαίνεται να πούμε στον Ντοναρούμα στο τέταρτο τέρμα. Εκεί που λες ότι. Εντάξει, είσαι... Το παίχτης ο οποίος κάνει το αυτογκολ πριν 2 λεπτά έχει κάνει τρομερή ατομική ενέργεια ο Κάλινιτς. Ναι. Δηλαδή και γίνεται το αυτοδοκάρι. Δηλαδή λες για τη Μίλαν σήμερα δεν πιστεύω εγώ στην τύχη. Δεν εντάξει. Ήταν για 4-0, αλλά δεν το άξιζε το κύπελλο. Όχι. Καταρχήν η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο μήχρονο στάθηκε πολύ καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο. Έχει και αυτή την ύποπτη φάση και στο τέλος του ημιχρόνου είναι δεν είναι πέναλτι εκεί πέρα. Εντάξει, δεν ασχοληθώ. Οι Ιταλοί πλέον με το VAR τα βλέπουν όλα. Είχε και εκείνη τη φάση λίγο αργότερα που δεν έδωσε κίτρινη στη Juventus έξω από την περιοχή και το όληξε το παιχνίδι. Αυτό το πράγμα λέμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Γιατί είχε και ένα πέναλτι τη Juventus που ήταν και δεν ήταν. Εντάξει, η Juventus είναι πάντα διαιτητική αντιμετώπιση πολύ ευνοϊκή στην Ιταλία, το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ τον Ζητά σήμερα που με γλίτωσε τη σύλληψη γιατί τσακώθηκα με μια αστυνομική να πούμε. Η οποία δεν μπορούσε να φανταστεί ότι έπεσε σε κανίβαλο να πούμε, μάο. Είμαι με τον Κανελάκη, έχω δουλειές. Δεν έχω το αυτοκίνητο για κάποιους λόγους. Ρε Κανελάκη το λέω, δεν με πας λέω μέχρι την Πορφύρα να πούμε την ταβέρνα της κυρίας Μέρης. Έχω κάτι δουλειές εκεί και μετά φεύγω κάτω στο προπό του Πρωτόταυρου, φεύγω. Έχω μια συνέντευξη του λέω να κάνω με Τάκη Νικολούδη, Κώστα Ορφανό και στο γλυκό μαλάτι. Εντάξει, και Τσουρέλα Απόστολο, 3 για το ΑΡΤ. Δεν προλαβαίνω, έχω θέματα. Εντάξει, μου λέει θα σε πάω. Έχω στο Λαγκαδά λέει, μια δουλειά, ξέρω εγώ. Με πάει με τα μάξι, φτάνουμε στο φανάρι εδώ κάτω. Τροχονόμη δεξιά-αριστερά. Τι έγινε, ρε, του λέω εδώ. Περιφορά τη εικόνα του Αγίου Χριστοφόρου. Ωραία, μου το λέω, μπλέξαμε τώρα. Πώ θα πάμε στη δουλειά. Κάνει ένα κόλπο Καρελάκης, περνάει εκεί από αριστερά με κόκκινο στρίβι. Λέει, δεν θα σε πάω, λέει, θα πάω, λέει αυτό. Ναι, πετάγεται μια αστυνομική να έχει μια ψηλή. 25 χρονών κοπέλα, ξέρω εγώ. Βιάζεστε, ρε, εσείς λέει, βιάζεστε. Ναι, μωρή, δηλώ, βιαζόμαστε να πούμε. Βιαζόμαστε. Κανελάκι, λέω, φύγε, σιλώ να πάω με τα πόδια. Μπλέκω εκεί με τις εικόνες του Αγίου Χριστοφόρου, μπλέκω κι εγώ μέσα στην πορεία να πούμε. Λέει τι είπες, τι θες μωρή, τι λέω, αφήγα απ' εδώ πέρα. Ναι. Τι είπες, λέει, βρεάσεις τα διάλα, τι λέω, φύγε απ' εδώ πέρα. Τα στοιχεία σου μου λέει. Δεν σου δίνουν τίποτα. Της λέω, σε παρακαλώ τα στοιχεία σου. Φύγε μωρή, τι λέω, βιάζομαι από εδώ. Και τέλος, μη μα, τι έγινε, λέει. Λέω, με πιέζει, τι λέω, έχω χρόνο. Τέλος πάντων, είναι καλή κοπέλα. Και λέει, βιάζεσαι στα αλήθεια. Τι με βλέπεις, λέω εδώ. Πολύ αγχώδης ρε ψή μου λέει, είσαι να πούμε. Λέω, ο άλλος με το σικλέτα. Ναι, λέει, άστορα, λέει, είναι καλός άνθρωπος, λέει. Αυτός ο άνθρωπος γελούσε. Είναι καλός άνθρωπος. Τι την είπες. Την είπα, λέω, ότι είναι λίγο ανέραστη και τα λοιπά. Πόρα, δεν λέγονται αυτά στις γυναίκες, λέει, μου λέει αυτό το πράγμα. Ναι, έλα μου εντάξει, που πήραμε και ναρκωτικά να πουλήσουμε, τσακωθήκαμε με τη γυναίκα, την ευχαριστώ, είναι γλυκύτατη, γιατί λέει, μέσα στην σαστιμάρα ενός ανθρώπου που θέλει να παράξει έργο, ναι, ο Κανελάκης την γλίτωσε, σηκώθηκε, έφυγε, από εκεί πέρα. Ρε τον Άγιο Χριστόφορο, κάνανε την περιφορά της εικόνας να πούμε. Ακούς, κάνανε την περιφορά της εικόνας, εγώ είδα τους αργούς εκεί, πάει τελείωσε λέω, μπλέξαμε με τους αργούς, κατάλαβες Θεόκλητο. Ναι, γελούσαν οι άλλοι. Σου λέει αυτός ο παράφρονας, βιάζομαι ρε παιδιάλο. Δεν θα προλάβω ρε παιδιάλο. Βιάζομαι του. Εν τω μεταξύ βγάζαν φωτογραφίες και βγάλαν και εμένα. Ότι ήμουν και εγώ στην περιφορά τη εικόνα. Θα τη δει κανένα κόκκινο αύριο τις φωτογραφίες. Κάνει και το πελεκούδι αύριο. Φάγρα τη διτώσε. Λοιπόν, λέγει άλλο. Τι ποδοσφαιρικό άλλο έχουμε, τι αθλητικό άλλο έχουμε. Τελείωσε η σεζόν στην Ελλάδα, Super League. Τελείωσε η σεζόν στην Ελλάδα. Πήγε στη Λεωφόρο να δει το μάτς, έπιασε βροχή να πούμε. Δεν το είδα. Το πιάσαμε διπλό όμως. Εντάξει, και το Πανετολικό. Εύκολα. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός. Είναι εξοχικό σου να πούμε, σαν Ξάνθη. Τρίτη σερή νίκη ναι. Στη Λεωφόρο. Νομίζω μόνο εμείς και ο Ολυμπιακός το έχουμε κατορθώσει. Αν πριν 10 χρόνια έλεγες σε οπαδό του Παναθηναϊκού ότι επί 3 χρόνια η Ξάνθη θα σου κάνει διπλό στη Λεωφόρο. Θα σε έπαιρνε στο κυνήγι να πούμε, θα μολούσε το σκύλο από το. Ναι. Είδα μια κατάντια στο Παναθηναϊκό, πραγματικά. Για πες μου τι κατάντια, εσύ τα είδες από κοντά. Τι κατάντια. Έλλειψη διοικητικών παραγόντων, δεν υπήρχε ούτε ένας. Σε ποια θύρα πήγες. Στη θύρα 5α. Πού είναι αυτή. Είναι, δίπλα είναι στα επίσημα, στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας βρίσκεται. Επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Προς την θύρα 6-7, δηλαδή το πέταλο το οποίο είναι. Κατάλαβα. Ναι. Όχι στην Παναθηναϊκού. Δεν θυμάμαι πως λέγεται τώρα ο δρόμος της. Όχι Σκουφά, δεν θυμάμαι. Τσόχα, δεν θυμάμαι πως λέγεται. Τσόχα εκεί ο δρόμος. Από εκείνη τη μεριά. Ήλπιζα ότι θα δω κάτι καλό. Ξαφνικά ανοίγουν ουρανοί, ένα γήπεδο χωρίς υποδομές. Πανιώνες έπαιζε 5 χιλιόμετρα πιο κάτω. Μη καιρικές συνθήκες το μάτς τελείωσε χωρίς κανένα πρόβλημα. Στη Λεωφόρο συνάντησα εγκατάλειψη, κακές γηπεδικές συνθήκες. Εγκατάλειψη. Σαν το Χαριλάου του. Χειρότερο. Πολύ χειρότερη μορφή ακόμα και από Ηρακλή Καγιούλη. Τέτοια κατάσταση. Τέτοια κατάντια, ολόκληρο Παναθηναϊκό. Δεν υπήρχε ένα διοικητικό στέλεχος, κάποιος να οδηγήσει, να σου πει αυτό εκεί κτλ. Κλειδωμένα τα εκδοτήρια για τα. Δεν περίμενε και κανείς κόσμο. Τίποτα. Δηλαδή μια κατάσταση. Κύριος ο Ζουμπάς ο Κωνσταντίνου δεν ήταν εκεί. Μόνο αυτός. Ήτανε. Το καλύτερο απ' όλα ξέρεις ποιο ήταν. Πιάνει βροχή και στα πέταλα τρώνε το τουλούμι. Και είχαν κλειδώσει τις πόρτες με λουκέτα και δεν υπήρχε ένας άνθρωπος να ανοίξει εκείνο το κλειδί για να περάσει ο κόσμος στα πέταλα να μην βρέχεται. Μάλλον δεν ήθελαν να έρθουν σε επαφή οργανωμένοι με το κομμάτι αυτό της διοίκησης, γι' αυτό ίσως και ήταν κλειδωμένες οι πόρτες. Θα είχε σοπάκι να πούμε. Ναι. Εντάξει, γενικότερα, να σου πω την αλήθεια, μίλησα και με κόσμο του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει πλήρη άγνοια των δεδομένων, δεν ξέρει τι μέλη γενέστε. Ναι. Έτσι από τι μούρες ήταν αυτή η Παναθηναϊκή, η τυπική Παναθηναϊκή. Ξέρανε ότι είσαι εσύ. Όχι, δεν τους χωνεύεις να πούμε και τα λοιπά. Δεν νομίζω. Ναι. Τους έπεισα ότι η μοναδική λύση είναι εξαγορά αφημί, δηλαδή δείτε κανέναν αήττο σπάτων. Ναι. Στην ουσία για να υπάρχει ομάδα χωρίς προβλήματα και να ξεκινήσει από μια κατηγορία τέτοια που να έχει προοπτική ανόδου άμεσα. Ναι. Και σε 2 χρόνια να επανέλθει στην Super League χωρίς οικονομικά θέματα. Ναι. Οι ίδιοι δεν ξέρουν καν πού είναι το ύψος των χρεών. Δηλαδή, εικάζεται ότι είναι πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ το συνολικό ύψος των χρεών της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Κοντά στα 30 εκατομμύρια υπολογίζουν το χρέος στην εφορία, αλλά 20 στο ΙΚΑ. Είναι τρομερά νούμερα, τα οποία νομίζω δεν είναι βιώσιμα για οποιαδήποτε ελληνική ομάδα. Ναι. Και γενικότερα υπάρχει ένα εμπόριο ελπίδας. Δεν φαίνεται δηλαδή κάτι σωστικό με τον Ταϊλανδό. Τι να πεις. Εντάξει. Χαίρομαι για την κατάσταση που υπάρχει στο Παναθηναϊκό. Χαίρεσαι, είσαι χαιρέκακος. Ναι. Εντάξει, για τη συγκεκριμένη ομάδα, εντάξει, δεν θέλω να προοδεύει. Δεν θες. Λέω αλήθεια, δηλαδή βγάζω το συναισθημά μου. Ούτε την ΑΕΚ θες να προοδεύει όμως. Ούτε την ΑΕΚ, όχι. Και τη Λάρισα. Τη Λάρισα εντάξει τώρα με τον Κούγια και 10 προσφυγές στο κεφάλι της ΑΕΛ. Ο Κούγιας πουλάει τρέλα, θα έχει αντικουγικό συλλαλητήριο την Παρασκευή. Χωρίς νόημα και αυτό, γιατί πού να την πας τη Λάρισα στη Γάμα Εθνική πάλι. Ναι. Εκεί οδεύουν, με χρέη. Δεν τα πάει καλά ο φίλος μας ο κύριος Κούγιας στο διοικητικό κομμάτι. Δυσαρεστημένοι είναι όλοι. Προσφυγές διαδέχεται μία την άλλη. Ναι, δεν πάει καλά, Δεν πάει καλά, όχι. Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή. Άρα εσύ μισείς Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Λάρισα. Λόγω νοοτροπίας κόσμου. Λόγω νοοτροπίας κόσμου. Δεν έχω κάτι με τους ποδοσφαιριστές. Τον Ολυμπιακό γιατί δεν τον μισείς, να πούμε. Μου είναι αδιάφορος. Δηλαδή δεν μου βγάζει ούτε αρνητικά ούτε θετικά σαν ομάδα. Ναι, γιατί αυτό δεν είναι normal. Εδώ όλοι οι παοξίδες είναι ενάντια του Ολυμπιακού. Δεν είναι παοξής. Ναι. Α, δεν είσαι παοξής, σωστά, ναι. Το ξέχασα αυτό. Δεν είσαι καθόλου. Για ποιο λόγο να έχω αντιολυμπιακό μένος. Είναι μια ομάδα, απλά υπάρχει εκεί πέρα. Ναι. Καλός είναι εκεί που είναι. Καλός. Εντάξει, μια βιομηχανία παραγωγής τίτλων είναι Ολυμπιακός. Σήμερα πήρε και το πρωτάθλημα στο βόλεϊ. Γενικότερα πήγε στο Final Eight στο πόλο ανδρών. Είναι μια ομάδα η οποία διαρκώς παράγει διακρίσεις. Ναι. Το θεωρώ λογικό. Ναι. Αυτή τη δομή έχει, αυτό το κόσμο εξυπηρετεί. Τέτοια συναισθήματα θέλουν να παράγουν και η μικρογραφία του Ολυμπιακού που είναι εδώ ο ΠΑΟΚ στη Βόρεια Ελλάδα. Αντίστοιχα λειτουργεί και αυτό στη Βόρεια Ελλάδα. Τώρα, γιατί το λες μικρογραφία του Ολυμπιακού τον ΠΑΟΚ. Μια μικρογραφία του Ολυμπιακού. Πώς το συγκρίνεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή... Μοιάζουν πάρα πολύ οι δύο σύλλογοι. Συμφωνεί ο Θεόκλητο. Στην ιδιοσυγκρασία του. Κάτσε να ολοκληρώσει ο γιατρός. Συμφωνεί. Δηλαδή. Πόσο μοιάζουν δηλαδή. Ναι. Τι είναι αυτό που τους κάνει. Τα κοινωνικά κριτήρια του κόσμου. Τα κοινωνικά κριτήρια του κόσμου. Ο τρόπος. Παθιάριδες για την μπάλα. Παρορμητικοί. Δυνατές εξέδρες. Γουστάρουν το καλό ποδόσφαιρο. Και οι δύο λαοί. Ναι. Μοιάζουν πάρα πολύ. Και νομίζω ότι υπάρχει και αλληλοσεβασμός. Δηλαδή, αν έλεγε έναν Ολυμπιακό, τι θα ήθελες να ήσουν εκτός από Ολυμπιακό, σου έλεγε ΠΑΟΚ και τον άποδο θα έλεγε ο Παοξής. Λες τώρα, άμα πούμε τον Παοξία δεν ήσουν ΠΑΟΚ, τι θα ήθελες να ήσουν. Θα έλεγε Ολυμπιακό. Ναι. Μοιάζουν πολύ. Άρα αλληλοθαυμάζονται κατά βάθος, λες. Υπάρχει αυτό που λέμε ο αλληλοσεβασμός. Ναι, αλληλοθαυμασμός και αλληλοσεβασμός. Ναι. Κατά βάθος γουσταρίζονται, να πούμε. Σαν οργανισμοί αθλητικοί. Ναι, μοιάζουνε, λες. Δηλαδή, όταν λες έναν Παοξή γάβρο του Βορρά, νομίζω μέσα το χαίρεται αυτό. Γουστάρει. Το γουστάρει, ναι. Τον την αυτοεπίθεσή του. Ναι. Α, τον αρέσει, Σίγουρα. Είναι τιμητική προσφώνηση, εγώ πιστεύω. Σοβαρά. Τιμητική προσφώνηση. Δηλαδή, να σου αποκαλούν ότι είσαι ο άρχοντας μια συγκεκριμένη περιοχή τόσο μεγάλη πληθυσμιακά. Και γεωγραφικά. Ο γάμος της Βορείου Ελλάδας. Ναι, δεν είναι και λίγο. Και τι λες, χαίρονται άμα τους λένε. Βέβαια, σαφώς. Χαίρονται. Αλλήμον. Λένε το αντίθετο, ρε, εσύ γιατρέ. Δεν νομίζω. Δεν νομίζεις. Από μέσα τους δηλαδή μπορούν να κάνουν ότι πικάρονται, αλλά νομίζω ότι το γουστάρουν. Κατά βάθος δηλαδή. Κατά βάθος, ναι. Εσύ, ρε Θεόκλητε, που είσαι και άνθρωπος της δημοσιογραφίας, φοιτητής τελευταίο έτος και ασχολείσαι και με τα πολιτικά, να πούμε, για πες μας, τα κοινωνιολογικά. Το πιστεύεις αυτό που λέει ο γιατρός. Εντάξει, πιστεύω ότι. Και ο ΠΑΟΚ θα ήθελε να ήταν στη θέση του Ολυμπιακού, να έχει τα τρόπια που έχει ο Ολυμπιακός. Θα γούσταρε. Ναι. Όπως και άλλες ελληνικές ομάδες. Ναι. Δηλαδή και ο ΑΕΚΤΣΙΣ ζηλεύει κατά βάθος τα τρόπια του Ολυμπιακού. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ θέλω να πω μετά λίγο τα δικά μου. Σχετικά με, γιατί είμαι και Μιλανέζος και σήμερα είδαμε. Έφαγες φόλα με την απόλυτη ξεφτύλα του αθλήματος. Ναι. Λοιπόν, άκου τον Αρούμα, θα κάνεις καριέρα μακριά από τη Μίλαν. Άκου εγώ τι σου λέω. Θα κάνεις καριέρα μακριά από τη Μίλαν. Όπου θα πας θα πετύχεις, εκτός από τη Μίλαν. Ναι. Δεν γίνεται όλο το καλοκαίρι να έχουμε αυτό το θέμα με σένα. Θα μείνεις, δεν θα μείνεις. Ο Ραϊόλα θα σε κρατήσει εδώ, θα σε πάει μεταγραφή στην τέτοια. Ναι. Θα κάνεις καριέρα μακριά από την Μίλαν. Ναι. Δεν ξέρω, εγώ θεωρώ πετυχημένη τη χρονιά φέτος. Γιατί είναι μια ομάδα που, αν και επένδυσε πολλά λεφτά, 250 εκατομμύρια, ναι, επένδυσε σε παίχτες που έπρεπε να ήταν εδώ. Ναι. Καιρό πριν. Κάναμε προπονητή σήμερα, κάναμε μάγκα τον Αλέγκρι. Ναι. Ο οποίος, επειδή δεν έδινε αποζημίωση ο Μπερλουσκόνη, ναι, μου έβαζε σαπονάρα και μπύρισα πριν από λίγα χρόνια και μου κρατούσε στον πάγκο Κακά. Συγγνώμη, όχι Κακά. Μου έβαζε τον Κατούση στον πάγκο, η Τζάκη στα τελευταία του. Μια ιδέα. Ήμουν έτοιμος να πέσω επί τέτοιο. Ναι. Εντάξει, ναι, και σχετικά άκουγα όλη την εβδομάδα σχετικά με τον Βεγγέρ. Ναι. Παιδιά, ο Βεγγέρ ήταν η χαρά του προέδρου της Arsenal. Το έπαιρνε ένα μικρό ταλέντο και το πουλούσε διαμάντι. Ναι. Διαβάζω εδώ για τον Ανελκά. Ναι. Το πήρε 500.000 λίρες. Ναι. Και το πούλησε στη Real Madrid μετά από 2 χρόνια, νομίζω. Όχι, τον επόμενο χρόνο το πούλησε 22 εκατομμύρια λίρες. Ναι. Είναι χρυσορυχείο, δηλαδή έχει πλουτίσει ο πρόεδρος της Arsenal από τον Βεγγέρ. Ναι. Ένας Βεγγέρ θα σώσει τον ΠΑΟΚ, πιστεύω. Και με ικανοποιητικά λεφτά θα πάρει παίκτες που αξίζουν να παίζουν στον ΠΑΟΚ και θα τους πουλάει ανάλογα. Δεν γίνεται να πετύχει ο Βεγγέρ στον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί οι 200 που κορομάνε γύρω από τον Σαββίδη, πώς θα. Πρέπει να κορομάει ένας. Νομίζω ότι να μην σαν τον Βεγγέρ δεν χωράει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ναι, μην το λες τώρα. Ο Βεγγέρ τώρα στη λαϊκή τη κατοχή. Ένας παίκτης της λογικής. Νομίζω ότι ο Λουτσέσκου είναι ένας μικρός Βεγγέρ. Γιατί είναι πολύ καλός στο να εξελίσσει ποδοσφαιριστές. Όπως έκανε το Βασιλακάκι να έχει υπεραξία. Αντίστοιχα στον Μπέλκα του έδωσε υπεραξία. Στον Πασχαλάκη έδωσε υπεραξία. Νομίζω ότι με αυτή τη λογική λειτουργεί και ο Λουτσέσκου. Βελτιώνει πάρα πολύ ποδοσφαιριστές. Έλα τώρα, σας σταμάτα λίγο τώρα. Αλήθεια είναι. Ο Πασχαλάκη του βγήκε. Ήτανε... Ξεκίνησε το ρέκι, του βγήκε ο Πασχαλάκης. Μετά ότι... ο Πέλκας. Πήραν τον Ελκαντουρί, τον είχε ένα πληρωματικό, του βγήκε ο Πέλκας. Δεν τους δούλεψε για να τους βγάλει να πούμε. Νομίζω ότι ο βγήκαν αυτοί. Δούλεψε μέσα από την προπόνηση και φτιάχτηκαν. Ο Πασχαλάκης βγήκε με το kickbox και την έξτρα προπόνηση. Όχι, εντάξει, είναι υπερβολική τώρα ναι, να ακυρώνουμε το έργο του Λουτσέσκου. Τι να ακυρώνουμε? Σαν προπονητή. Σαν άνθρωπο που βελτιώνει ποδοσφαιριστές. Τι βελτιωτή είναι? Βαρέλα, ένα. Το βελτίωσε. Ναι. Από το Μαουρίσιο αυτά τα ελαττώματα που είχε τα περιόρισε. Τα περιόρισε λες. Τα περιόρισε αυτό. Ναι. Περιορίστηκαν και οι αδυναμίες του ΠΑΟΚ στο κέντρο, πιστεύεις, σε κάποια παιχνίδια. Νομίζω ότι δηλαδή, λέει ο γιατρός ότι ήταν τόσο κακά τα άτομα στο κέντρο του ΠΑΟΚ, τα περιόρισε όλη την κακότητα. Ναι. Και τους ποδοσφαιριστές και τη φυσική τους κατάσταση και την τακτική τους αντίληψη. Τον Τζάλμα τον ανέβασε. Βιερίνια τον ανέβασε. Τον ανέβασε. Ρε παιδιά, δηλαδή, ο Λουτσέσκου είναι ένας προπονητής που έχει μια επιστημονική μεθοδολογία. Εμένα μου αρέσει υπερβολικά γιατί τον είχαμε και 3 χρόνια πάνω στα πηγάδια και ξέρω πώς λειτουργεί γενικότερα στο κομμάτι της ψυχολογίας, της προετοιμασίας. Αιμονικός τα 4-2-3-1. Είναι αιμονικός σε συστήματα, δεν αλλάζει. Και Πρίγιοβιτς ανέβασε φέτος. Ναι. Και Πρίγιοβιτς, ναι, γιατί. Ναι. Και το θα πουληθεί ο Πρίγιοβιτς από τον ΠΑΟΚ με ένα σεβαστό ποσό, δεν οφείλεται αυτό στον κύριο Λουτσέσκου? Λες. Τον ανέδειξε. Ναι. Ναι. Εντάξει. Ναι, εντάξει, εσύ το συμπαθείς να πούμε. Αλλά εντάξει, για τα επίπεδα του ΠΑΟΚ νομίζω ότι δεν έχει φτάσει. Ο ΠΑΟΚ έχει τα καλύτερα νούμερα που είχε ποτέ ως ομάδα επί Λουτσέσκου. Ναι. Τώρα θα πεις είναι και το πιο ακριβό ρόστερ όλων των εποχών. Ναι. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Αλλά μια ομάδα που δεν έχει νοοτροπία πρωταθλητισμού, το να κάνει πρωταθλητισμό είναι σημαντικότατο. Ναι. Το ότι ο ΠΑΟΚ άλλαξε πλέον τρόπο λειτουργίας, το τσιπάκι μέσα του. Ναι. Ήταν μια ομάδα η οποία δεν μπορούσε να κάνει εύκολα νίκες επί ποδοσφαίρων αντιπάλων και επί Λουτσέσκου. Αυτό ήταν αυτονόητο πλέον. Ναι. Με εξαίρεση το μάτς στην Τρίπολη που ήταν ειδικός ηθικών. Γιατί ήταν ειδικός ηθικών? Υπήρχε αυτή η εβδομάδα με την τιμωρία με τον Ολυμπιακό. Αυτή έριξε το. Ναι. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Ναι. Κάτσε να πάμε σε διάλειμμα και θα πούμε και άλλα θέματα. Ωραία, πάμε. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Διακοπές, θάλασσα, GPS και βυθόματο εσείς. Άντε και δεν πήγες θάλασσα. GPS για βουνό, για εκδρομές, για το ποδήλατο έχεις? GPS για να παρακολουθείς τους σκύλους σου έχεις? GPS λογικό έχεις? Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια. Βλέ φίλε, αν GPS θέλεις να βάλεις, με ημάρεις. Στις Οικές, Ελπίδος 34 και νέο κατάστημα Ελπίδος 52 στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaaris.com. Ρε παιδιά! Εδώ είναι το Στεφάνς XXL. Καλώς το Δημητράκη. Έχετε τελικά νούμερα για μένα? Πλάκα κάνεις. Για σένα έχουμε τα πάντα. Από εσώρουχο μέχρι στολή του σκι. Α, για φέρε κάτι να δοκιμάσω. Φιλαράκι, δεν φέρνεις κάτι μικρότερο? Κοίτα να δεις που για τα Στεφάνς XXL τελικά είμαι κοκαλιάρης. Για να δω και από τιμές, τι παίζει. Α, καλά. Τελικά στα Στεφάνς XXL οι τιμές είναι μπεμπέ. Στεφάνς Extra Extra Large, Λεωφόρος Λαγκαδά 213. Στεφάνς XXL. Εκεί που σταματάνε οι άλλοι, ξεκινάμε εμείς. Αν θέλεις να έχεις ένα αυτοκίνητο πάντα προσεγμένο, custom design, premium car styling, αλλαγή χρώματος, car wrapping, επαναφορά χρώματος, κεραμική προστασία, αντιλιακές μεμβράνες, βιολογικός καθαρισμός. Custom Design. Μακριγιάννη 106 με περιφερειακό Άνω Ηλιούπολη. 2310 201 202. Custom Design. Premium Car Styling. Επιθύμησες να γευτείς γύρο με την ουστιμιά του παλιού καλού καιρού. Γυροκαρβουνιές. Τώρα η Θεσσαλονίκη έχει το δικό της γύρο που ψήνεται όρθια στα κάρβουνα. Στα κάρβουνα και το γυροποίητο σουβλάκι. Το παραδοσιακό λουκάνικο. Το παραδοσιακό κεφτεδάκι με μοσχαρίσιο κιμά. Αλλά και το μπριζολάκι. Σε σάντουιτς ή στο πιάτο. Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα πάω, δεν έχω όρεξη. Και ό,τι άλλο επιθυμήσεις, στις γυροκαρβουνιές θα το ζητήσεις. Γυροκαρβουνιές. Γύρος όρθια ψημένο στα κάρβουνα. Νόστιμο σαν τον παλιό καλό καιρό. Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη με Διαβόρα γωνία. Delivery 2310 988 198. Εδώ και 25 χρόνια η Χρυσούπολη αγοράζει τα παλιά σας χρυσαφικά σαν κοσμήματα και όχι σαν σκέτο χρυσό. Σας συμφέρει περισσότερο. Με σοβαρότητα και εχεμήθεια. Χρυσούπολη. Αξιόπιστες συναλλαγές. Τηλέφωνο 2310 555 093. Ξοδεύω πολλά στη βενζίνη. Τι να κάνω? Καθάρισε τα μπέκ. Τι? Καθάρισε τα μπέκ. Θα μειώσεις τα καύσιμα άμεσα. Injection Service. Καθαρισμός μπέκ. Ειδικό μηχάνημα για μπέκ άμεσου ψεκασμού. Injection Service. Γιατί η λύση είναι στα μπέκ. Απόλλωνος 18 2310 933 787. InjectionService.gr. Έρχεται heavy metal σεισμός. Η DD Music παρουσιάζει Rock Wave Festival 19 και 20 Ιουλίου. Terra Vibe, Iron Maiden, Judas Priest, Volbeat, Saxon, Tremonti, Accept. Εισιτήρια προπολούνται Ticket House και tickethouse.gr. Χορηγός επικοινωνίας Αθλητικό Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Καταλήγουμε ότι οι παοξίδες και οι Ολυμπιακοί, λες, κατά την άποψή σου μοιάζουν. Αρκετά. Μπουστάρει ένα στον άλλο. Είναι πανομοιότυπη λαή. Είναι πανομοιότυπη λαή, λες. Απλά μάλιστα. Είναι γεωγραφικά σε άλλη περιοχή. Ναι. Εντάξει. Ο άλλος λέει για την Μίλαν και τον Αρούμα. Διαφωνούν οι φίλοι σου από την Τολεμαϊδα. Έχουμε την κάθοδο του ΠΑΟΚ στην. Λέγε, γιατί γελάς? Τώρα δεν μπορώ να διαβάσω τα μηνύματα που δέχομαι στο κινητό. Εντάξει, μπορεί να είναι υβριστικά. Να βρίζουν το Θεόφιλο. Όχι. Ναι. Εντάξει, υπάρχει μια εκεί στην περιοχή του την ευρύτερη που φέτος η καλύτερη ομάδα είναι η Αταλάντα. Ναι. Αν είναι δυνατόν, αν είναι η Αταλάντα του τεράστιου Γκασπερίνη. Ναι. Ό,τι καλύτερο έχει η περιοχή της Λομβαρδίας να εμφανίσει στο ποδόσφαιρο τη φετινή σεζόν. Ναι. Εντάξει, για τη Μίλαν η αλήθεια είναι ότι είναι μια χρονιά στασιμότητας. Ναι. Δεν έχει δείξει μια βελτίωση και μόνο που δεν μπήκε ποτέ στην διεκδίκηση της τετράδας ένα τέτοιο κλαμπ, τέτοιο μέγεθος, και μπορούν η Λάτσιο και η Ρώμα να είναι τρομερά ανταγωνιστικές και στην Ευρώπη, να έχουν φτάσει τόσο μακριά και αντίστοιχα να διεκδικούν με πολύ καλές πιθανότητες την είσοδο στο Champions League της επόμενης περίοδου. Αυτό λέει πολλά. Μια Μίλαν που ουσιαστικά στην Ευρώπη δεν έκανε πολλά πράγματα. Δεν από... μόνο αυτό. Περίμενε. Μετά από τότε που έφυγε ο εγκληματίας ο Μοντέλα, που μέχρι να κάνουμε νίκη στην αρχή δεν ξέρω τι κάναμε, πόσα λέγαμε. Μετά από το μισό, μετά τον Ιανουάριο που ήρθε ο Γκατούσο, δεν βελτιώθηκε η Μίλαν. Όχι ιδιαίτερα. Ποδοσφαιρικά δεν σε ψήνει. Ένα διάστημα είχε πολύ μεγάλο αίτητο. Δεν θυμάμαι. Δεν κοιτάω τα αποτέλεσματα, κοιτάω την ποιότητα του ποδοσφαίρου που παράγει η Μίλαν. Έχω απαιτήσει από τη Μίλαν για τα λεφτά που έχω πέσει, για το μέγεθος του κλαμπ, να δω άλλα πράγματα. Ούτε από την Ίντερ είμαι φέτος ευχαριστημένος. Δηλαδή, οι ομάδες του Μιλάνου είναι τραγικές στον αγωνιστικό χώρο. Η Ίντερ έκανε ένα πολύ επικό μάτς με τη Γιουβέντους, αυτό το 2-3, στο καλύτερο που είδαμε στη φετινή Σερία. Από εκεί και ύστερα τίποτα όμως, τίποτα το ιδιαίτερο. Λέει ο φίλος ότι ισχύει πάντως ότι είμαστε κρυφοκαψούρες με τον Πάο και ανάποδα. Ο Καράπαπα σήμερα είπε σε συνέντευξη ότι το γήπεδο που γουστάρει πιο πολύ είναι η Τούμπα. Αν δεν υπήρχαν κόλκες και μπούζι θα συζητούσαμε διαφορετικά. Λέω 467. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα Κωστή, αλκοτέστ τον έκανε στο γιατρό, λέει. Παοξής, θα ήθελα να είναι γάβρος. Θα ήθελα να είναι γάβρος. Σε άλλη πόλη πρέπει να ζει. Αυτούς που φέρει στο στούντιο, κάτους και μια ανάλυση αίματος. Εκτός, λέει, το αλκοτέστ. Για, λέει, να είσαι σίγουρος. Γιατί το σήκωσε τον άμμο? Τι το σήκωσε τον άμμο? Τι έγινε, τι ζόρι τραβάς? Εσύ τι το σήκωσε τον άμμο? Να τα πούμε εδώ. Γιατί το σήκωσε? Λοιπόν, Τετάρτη είμαι καλεσμένος ή δεν είμαι? Είσαι καλεσμένος. Τι ώρα είναι τώρα? Τι ώρα είναι? Ναι. Το μαγαζί δεν ήσουν εδώ πέρα ότι είχαμε δουλειά να τελειώσουμε, να μαζέψουμε πράγματα και τα λοιπά. Άμα μπορεί να δεν μπορεί να κάνει δύο δουλειές, τι τις κάνεις? Ο Θεόκλειος θα κάτσει εδώ. Άλλες φορές είμαστε 3 και 4 και μιλάνε όλοι. Τι είδω, το τσιφλίκι. Έχεις ιεραρχία εδώ ή δεν έχεις? Ή είναι πάντες χίλια λες? Εσύ ίσως κιόλας μπήκες εδώ, τον έβγαλες τον άνθρωπο. Δεν τον έβγαλε εδώ, παρέα καθόμαστε. Α, παρέα καθόμαστε. Ναι. Ένα μικρόφωνο για δύο, ναι. Δεν φτάνει. Τι έκανες, έμαθες σε 2 μέρες πυγμαχία και την είδες Ράμπο να πούμε? Τι έμαθα πυγμαχία? Είπαμε σε 1 μήνα θα μας βάλει να παλέψουμε ο Στέφανος. Να ναι. Ναι. Με κάσκα θα είσαι. Με κάσκα. Ναι, και χωρίς κάσκα. Και χωρίς δεν έχω πρόβλημα. Ναι. Θα σε αλλάξω θύρα. Ναι. Για την θύρα 3 πηγαίνεις στη θύρα 2. Ναι, ναι. Θα μπερδευτείς. Καμιά εβδομάδα διάστηση θα έχεις. Ναι. Έχεις να φας το σαγόνι. Αυτά τα 1-2 τα σουσουμού αλλού να πούμε. Δεν θα προλάβεις τον ήλιο να δεις. Εμείς εκεί δεν μαθαίνουμε σουσουσού, μαθαίνουμε τεχνικές να πούμε. Τεχνικές μαθαίνουμε. Ναι. Ξέρεις να στρίβεις. Το ποδάρι το στρίβεις. Το ποδάρι το στρίβω. Στην γροθιά τη ή πας μονοκόμματος? Ξέρεις τι είπε ο Σαράντος? Τι είπε ο Σαράντος? Αυτός μόνο στην κοιλιά μπορεί να βρει γροθιά. Είναι κοντός. Έτσι είπε ο Σαράντος. Τι μάτς οργανώνεις πάλι? Τι αγώνα πηγαίνει? Τίποτα. Θα κάνουμε τα Χριστούγεννα φιλανθρωπικούς αγώνες για να βγάλουμε λεφτά κι εμείς. Ναι. Σωστά. Γιατί. Μ' άρεσε. Τι? Φιλανθρωπικούς αγώνες. Γιατί αυτοί που κάνουν φιλανθρωπικούς αγώνες δεν κορομάνε λες? Για αυτοί που το παίζουν. Μια προμήθεια πάει και κατά εκεί. Δεν έχουν φοροαπαλλαγές και αυτά. Όλα μέσα στο κόλπο. Βοδίσκιο βόδι. Κατάλαβες? Λέγε ρε. Τι έγινε? Το φέρατε τον Ασλίδη τελικά? Τι έγινε? Εμείς θα το φέρουμε τον Ασλίδη? Ξέρω. Εσύ όλη την ώρα το αναπαράγεις. Δεν ξέρω. Και τον Ασλίδη θα σου φέρω. Και το Μάτζιο θα σου φέρει. Ο κόσμος βράζει, να το ξέρεις πάντως για τέτοια πράγματα. Ο κόσμος βράζει. Σκίσει και το καλτσόν, ναι, βράζει ο κόσμος. Εδώ στη Θεσσαλονίκη κανένας κόσμος δεν βράζει. Καλά. Οι άλλοι τα πούλμαν ακόμα δεν τα γεμίσανε. Ο κόσμος βράζει για τον Ασλίδη. Άσε ρε το παραμύθι τώρα που βράζει ο κόσμος. Λέγε ρε. Λέγε. Τι να πούμε για το ΠΑΟΚ που έρχεται? Νομίζω ότι είναι αδιάφορος τελικός. Αδιάφορος έτσι. Ουσιαστικά το μεγάλο στήλος ήταν το πρωτάθλημα. Ναι. Από τη στιγμή που κρίθηκε όπως κρίθηκε, ναι. Αυτό το μάτς τώρα έχει χαμηλό ενδιαφέρον. Γι' αυτό και βλέπεις και δεν υπάρχει αυτή η ζέση. Η ζέση από τον κόσμο. Ναι. Δηλαδή τώρα είναι κρύος ο κόσμος. Ναι. Δηλαδή τι να κάνεις. Νομίζω και οι δύο παδοί. Φυσάει ο κόσμος γιατί είναι ζεστός. Καλά, αυτοί είχαν να δουν τίτλο και χαρά αιώνες ολόκληρους. Ενώ οι άλλοι κάθε χρόνο να παίρνουν τίτλο. Έχουν τα σπόρτα, τα διάφορα παίρνουν κάποια πράγματα. Στο σκάκι, στο τάβλι. Βόλεϊ, χάντμπολ. Παίρνουν κάποια πράγματα, ψιλοχαίρονται. Το μόνο καλό τουλάχιστον με φέτος είδαμε να χαίρεται και μια άλλη ομάδα εκτός από τον Ολυμπιακό. Είχαμε βαρεθεί κόκκινα και κόκκινα όλη την ώρα τον Ολυμπιακό. Είδαμε κάτι διαφορετικό. Αν μη τι άλλο, για ένα ουδέτερο μάτι. Και του χρόνου για εκεί οδεύουμε. Γιατί τώρα η επιλογή του Πέντρο Μάρτινς από τον Ολυμπιακό είναι. Όχι, ο Μαρινάκης δείχνει ότι έχει πετάξει λευκή πετσέτα. Οι ενέργειες που κάνει μέχρι τώρα. Κοίταξε, οι Ολυμπιακοί κοιμούνται σε χειμερή ανάρκη είναι. Νομίζουν ότι αυτός ο χρόνος που πέρασε. Ότι ήταν μια παύση. Ένα pause που λέμε. Αλλά κάνουν άλλο. Όχι. Καμία σχέση. Τα δείγματα είναι τελείως διαφορετικά, ότι έχει αλλάξει κατάσταση. Έχει ξυλίκια από του χρόνου. Πάντως ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι χορτασμένος. Δηλαδή βλέπω πώς μιλάς στα social media. Μα λογικό να είναι χορτασμένος. Δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ το να πάρουν το πρωτάθλημα του χρόνου, αλλά να βελτιωθεί η αγωνιστική εικόνα της ομάδας τους. Δηλαδή προτιμούν να δουν έναν Ολυμπιακό πιο ανταγωνιστικό, πιο αθλητικό παρά το φετινό χάλι. Δηλαδή που ήταν η χαρά της κάθε ομάδας. Ναι. Δηλαδή μέχρι και τα Γιάννα στη βροχή προχθές. Πολύ εύκολα κέρδισαν το παιχνίδι. Για και πλάκα. Δεν έγινε και τίποτα. Είδες τίποτα κριτικές και αού, τίποτα εγώ δεν έχω. Έχασε ο Ολυμπιακός 3-0 από τα Γιάννενα. Έστω και τελευταία αγωνιστική, έστω και αδιάφορος. Και δεν κουνήθηκε φίλο. Τι περίμενες να έχει δηλαδή? Όχι, δηλαδή. Τι λες, λαϊκά δικαστήρια έξω από το Ρέντι έπρεπε να έχει. Άντε ρε φύγε. Έχουν πάρει τόσα πολλά πρωταθλήματα, τόσες πολλές διαιτησίες. Κατάλαβες. Και έχουν χορτάσει. Μπούχτισαν. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα για τις ομάδες πλέον τις ελληνικές. Υπάρχει στενοπός όσον αφορά το κομμάτι Champions League. Δηλαδή, 22 εισιτήρια είναι ήδη εξασφαλισμένα, τα 16 από τα μεγάλα πρωταθλήματα, και τα 10 εισιτήρια τα οποία είναι προσφερόμενα και στις ελληνικές ομάδες, οι δρόμοι είναι ιδιαίτερα δύσβατοι. Και για τους δύο. Δηλαδή, πιο πιθανό είναι ο ΠΑΟΚ, παρόλο που έχει θεωρητικά το non-Champions League, να βρεθεί στους ομίλους του Champions League, παρά η ΑΕΚ, η οποία δεν έχει και καλή βαθμολογία. Και από ό,τι φαίνεται άλλος με επιλογές τύπου Αλμπάνη και την κοινή, πάει στο κόμμα. Κοίτα, η ΑΕΚ όμως δεν θα πάει στον όμιλο των πρωταθλητών, που σημαίνει ευνοϊκές κληρώσεις. Θα πάει στο Champions Route. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι ομάδες οι οποίες θα συναντήσει ότι είναι. Καλά, Champions League είναι ρε φίλε, εννοείται. Δεν υπάρχουν ευκαταφρόνητες ομάδες. Θα συναντήσει ομάδες τύπου Σάλτσμπουργκ, τύπου Ριέκα, Σαχτάρ. Εντάξει. Αν ο Τσιγκούνης ρίξει λίγα λεφτά, μπορεί να μπει στους ομίλους. Δηλαδή, ναι, μεν. είναι σε ένα μονοπάτι το οποίο είναι και αυτό δύσκολο, αλλά αυτό δεν έχει ομάδα στα μεγάλα πρωταθλήματα. Ποιον είπε τσιγκούνι? Το Μελισανίδη. Το Μελισανίδη. Μα είναι, εντάξει. Ναι. Δεν αλλάζει ότι πήρε το πρωτάθλημα, ναι. Δεν αλλάζει αυτό. Θες να πεις για τον Καρυπίδα? Δικό σου εδώ το έχεις. Αυτό δεν ξέρω πρωτού να πεις, τι να πεις, δεν ξέρω. Δεν σου είπα, εννοείται, γι' αυτό κάνουμε και κριτική πρωτού ξεκινήσουν οι μεταγραφές. Πήγε στην Πατουλίδου. Δηλαδή, όχι μόνο να λέμε 1,6. Πήγε στην Πατουλίδου και στον άλλο το ψηλό. 1,6. Φυσικόταν και ζήτησε λεφτά να πούμε, έμαθα. Ναι, περίμενε. Από τη μία λε 1,6 έρχονται από την Τιμπέτ. Λοιπόν, τα τηλεοπτικά 1,5 δεν μας αρκούν, που σημαίνει θέλουμε τουλάχιστον 2. Ναι. Άρα δηλαδή 3.600 μα πάρεις από στοιχηματική και χορηγούς συν διαρκείας, θα φτάσει στα 5 εκατομμύρια. Ναι. Τι λεφτά δεν έχουμε, για ποιο λόγο δεν έχουμε λεφτά, δεν κατάλαβα. 5 εκατομμύρια. Θα πάνε στις ζημιές και προηγούμενων χρήσεων. Δηλαδή, να βγει να τα πει γιατρέ, να κάνει μια συνέντευξη τύπου, να πει: ξέρετε, παιδιά. Είναι στο μηδέν ο Άριστος. Προτού πάρει νασλίδες και τέτοια, να έρθει να πει: παιδιά, υπάρχει ένα άνοιγμα. 1, 2, 2,5, δεν ξέρω τι, μισό. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι τα οικονομικά. Ο στόχος μας είναι να ανακαλύψουμε με το budget τα οικονομικά και τα ανοίγματα προηγούμενων ετών. Πήγε στην Πατουλίδου και ζητούσε το Χαριλάου να έχει ρεύμα. Κάτι τέτοια έμαθα. Πήγε. Τι να κάνουμε, διακανονισμό. Παρακαλούσε την Πατουλίδου για το ρεύμα να πούμε, έτσι έμαθα εγώ. Ναι, ναι, δεν ξέρω. Λέει Βούλα, λέει δεν γίνεται. Πρέπει και, να γίνει μια. Και στο Τζιτζικώστα λέει πως εκεί σε αυτούς εδώ τους παοξίδες τους πληρώνετε το ρεύμα, να πληρώνετε και το δικό μας λέει. Γιατί ο Ψηφίδης πήγε στη ΔΕΗ και πήγε κάτι κουραμπιέδες λέει αντί για λεφτά. Ναι. Δεν είχαμε να δώσουμε, να μου κατάλαβες. Ναι, συνέχισε. Οφείλει να κάνει μια συνέντευξη τύπου και να ξεκαθαρίσει, να ξέρει και ο κόσμος τι να περιμένει και τι να μην περιμένει. Ναι. Απλά πράγματα. Δεν ζητάμε κάτι παράλογο, το αυτονόητο. Σωστά, ναι. Πάντως να ξέρεις, είσαι σφιχτός να πούμε. Δεν σου είπα, ρε φίλο, ότι θα ρίξει 10 εκατομμύρια ο Καρυπίδης. Ναι, αλλά νομίζω ότι ακόμα και εμένα. Θα πας για σωτηρία, γιατί ο άλλος που μοιάζει με το φωτογράφο της Έψιμη, ο Τόμ Μάπας, πώς το λένε, δύσκολο σε κόμμα. Καταρχήν, καμιά ψαροταβέρνα να πληρώσει. Εγώ δεν περιμένω. Πώς θα κάνω μια παρέμβαση, πώς μπορεί μια ομάδα να θέτει στόχους όταν είναι τόσο ευάλωτο το κομμάτι της αναδιάρθρωσης? Δηλαδή ότι υπάρχει περίπτωση να πέσουν και 4 και 6 ομάδες του χρόνου. Ναι. Πώς μπορεί να θέτει στόχους? Έτσι. Αυτά εγώ τα σχέδια τα βλέπω είναι για γέλια. Έτσι. Αυτές οι κατηγορίες Super League 1, Super League 2, Super League 3. Τι καραγκιόζ λίγα είναι αυτά. Τι καραγκιόζ λίγα είναι αυτά. Ζορίζεσαι. Δηλαδή δεν ξέρεις. Όχι, ζορίζομαι. Τις προοπτικές του πρωταθλήματος. Τι είμαστε, Σκωτία εδώ θα γίνει πρωτάθλημα με 10 και 12 ομάδες τώρα? Καταρχήν αυτοί παίζουν 4 φορές, παίζουν νομίζω. Σκωτία, πώς γίνεται εκεί πέρα? Δεν ξέρω, σε πειράζει. Έχει 3 γύρους και μετά κάνουν πλέον. Και ένα μπιφτέκι. Τρεις γύρους και ένα μπιφτέκι. Εντάξει, αυτά είναι γραφικά όντως. Αυτά είναι για πολύ υποβαθμισμένα πρωταθλήματα, έτσι, αυτά που θέλουν να κάνουν εδώ πέρα. Όχι ότι είμαστε, αξίζουμε κι εμείς κάτι καλύτερο, αλλά λέμε τώρα. Να δούμε όμως πώς θα πάει η χρονιά και τι θα ισχύσει του χρόνου και να θέσουμε στόχους. Εγώ το βλέπω έτσι. Πολύ δύσκολο. Τέλος πάντων. Καλημέρα Κωστή Αλκοτές, τον έκανε στον γιατρό και άλλο μήνυμα. Γιατί είπε ο γιατρός ότι ο λαός του ΠΑΟΚ και ο λαός του Ολυμπιακού και η ομάδα του ΠΑΟΚ με την ομάδα του Ολυμπιακού έχουν κοινά στοιχεία. Έχουνε που δεν έχουνε. Έτσι λέει. Οι Αριανοί με ποιους έχουν? Οι Αριανοί νομίζω είναι το πιο ανάδελφο οπαδικό έθνος που έχω συναντήσει ποτέ. Δηλαδή δεν μοιάζουν με κανένα. Ναι. Είναι μια κατηγορία μόνοι τους. Οι Αριανοί. Δεν έχουν δηλαδή κοινά στοιχεία με άλλους οπαδούς. Είναι ιδιαίτερη, ιδιόμορφη, περίεργη κατάσταση. Λες, ή του Χαριλάου, εκεί ναι. Οι φιλοί. Είναι δύσκολη κατάσταση ο κόσμος του Άρη, δεν το συζητάμε. Ναι, μωρέ, μεγάλη απέτηση έχουν. Έχουν απαιτήσει τρομερές. 2 χρονιές δεν ανέβηκαν από τη Γάμα, 2 χρονιές δεν. Και δεν κουνήθηκε φίλο, Ναι, δεν κουνήθηκε φίλο. Είναι πολύ μπρουτάλ. Βέβαια. Πήρα χαμπάρι ότι μικρή η ομάδα του, αυτό κατάλαβα εγώ. Περίμενε, τι δεν κουνήθηκε φίλο δηλαδή? Δεν άνοιξε ούτε ρουθούνι, αυτό λέω εγώ. Ναι, τι έπρεπε να κάνει ο κόσμος δηλαδή? Δεν ξέρω, τουλάχιστον όταν έπεσε πρώτη φορά ο Άρης το 97. Καταρχήν την πρώτη χρονιά που ο Άρης ανέβηκε από τη Γ στη Β με ευθύνη καθαρή του Προέδρου, του Καλαϊτζίδη, άλλαξε διοίκηση. Έγινε. Άλλαξε κατάσταση. Δεν άνοιξε ρουθούνι. Και με τον Καρυπίδη που δεν ανεβήκατε πάλι δεν άνοιξε ρουθούνι. Με τον Καρυπίδη από Γ Β ανεβήκαμε τρένο. Την πρώτη χρονιά από Β δεν ανεβήκαμε. Έκανε πολύ μεγάλα λάθη και τα επισημάναμε. Τα διόρθωσε τη δεύτερη χρονιά. Το κάνατε μεγάλα ντου να πούμε. Ναι. Μεγάλη κριτική. Δεν κάναμε ντου, ρε φίλε. Το ξέρω, γι' αυτό λέω ότι δεν κάναμε. Του δώσαμε μια τελευταία ευκαιρία. Την αξιοποίησε. Έκανε τις σωστές κυνήγες. Ανέβασε την ομάδα. Αλλά τώρα εδώ. Εδώ τώρα στην άλλη βρίσκεται τη Λαμία. Εδώ δεν είναι παίξεγιάλαση. Και τον Εύωσμο που τα έπαιρνε λες. Ναι. Έτσι, εκεί πα και γυμνάζει τον Εύωσμο. Εγώ πρόσεξα να δει. Έκανα κριτική και στον πρόεδρο. Α, έκανε και στον πρόεδρο. Βέβαια, γιατί έπρεπε να προφυλάξει την ομάδα. Δεν την προφύλαξε πέρυσι. Πρέπει να ήσουν ο μόνος. Δεν ξέρω. Εγώ αυτό που έπρεπε να κάνω δεν ξέρω. Γενικά δεν έβγαινε. Ο κόσμος δεν είχε κουράγια να βγει. Τώρα σιγά-σιγά αρχίζει και βγαίνει και ο κόσμος από το καβούκι του. Και λογικό είναι. Τι θα κάνει. Τι κοινωνικά θέματα έχουμε και την Eurovision, τι έγινε η κυρία, πώς τη λένε, η Τι βάλαμε εκεί κι εμείς, τι καταφέραμε να βάλουμε. Για πες λίγο, ρε φίλε. Έχουμε εδώ και την Κύπρο δυνατή με τη Φουρέιρα, έγινε πρώτο φαβορί. Η Φουρέιρα είναι με την Κύπρο, παίζει. Πήγε με την Κύπρο, ναι. Αφού καθόλου η Κύπρη. Αλβανίδα δεν είναι. Και τι σχέση έχει. Και πώς πήγε να τραγουδίσει. Όποιος πληρώσει σε παίρνει στην Eurovision, να το ξέρεις αυτό. Είναι δηλαδή η παγκοσμιοποίηση και στο τραγούδι να παντού, παντού. Δηλαδή, εγώ μπορεί να βγάλω τώρα τον Μπόκο Λόκο από τον Κονγκό, άμα η καλή φωνή. Βέβαια. Και να πω τραγούδα Μαστρουλούμου, όμορφη, μ' αρέσει το χαρμάνι στα αφρικάνικα. Μάλιστα. Θα γίνεται αυτό. Στην Ελλάδα, ναι. Μπορεί Αλβανός να τραγουδίσει ελληνικά, ας πούμε. Μπορεί, ας πούμε, Έλληνας να τραγουδίσει κυπριακά. Η Φουρέιρα είναι. Τι είναι. Αλβανίδα, ναι. Και μιλάει κυπριακά. Μοιάζουν Αλβανοί με τους Κύπριους, έχουν μια. Τώρα, ήταν εμφάνιση αυτή της Ελλάδας, ρε παιδιά. Η Ελλάδα με ποιον πήγε. Πώς τη λέει, ούτε ξέρω το όνομά της. Καλύτερα να μην δηλώναμε κάτι. Λοιπόν, αυτό το οποίο είναι το. Οριστικά με ξέρω διαιτητή ο τελικός κυπέλλου Ελλάδας. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Μπράβο. Πολύ καλτιά μυρίζει αυτό το τραγούδι, για να ακούσω. Καπνουρλού μου όμορφη, σ' αρέσει το ντουμάνι και με έναν αίμα παρατάς μες στο ντε και χαρμάνι. Γουστάρω τέτοια τραγούδια. Για παίξε. Απόστολος Νικολαίδης, φίλος μου καλός. Πάμε. Καπνουρλού μου όμορφη, σ' αρέσει το ντουμάνι. Να χαρώ εγώ. Παοκάρα μου, ολέ. Κατεβαίνουν τα παόκια και θα έχουν Απόστολο Νικολαίδη στο καντράν του δικού. Λοιπόν, ξένος διαιτητής, συγχαρητήρια. Μπράβο. Αυτό ήτανε πρόοδος. Έτσι δεν είναι. Πάρα πολύ θα υπάρχει καχυποψία και από τις διαμουργές. Θα γλιτώσουμε την κρίνια, τουλάχιστον θα λένε οι διαιτητές, και λάθος να γίνει δεν είναι λάθος να πούμε σκόπιμο. Αυτό είναι καταρχήν μια κίνηση που σίγουρα θα υπάρχει μια ομαλότερη κατάσταση στην κερκίδα, γιατί δεν θα υπάρχει καχυποψία. Αυτό πρέπει να γίνει και στη Βουλή και στις δημόσιες υπηρεσίες κτλ. 100%. Πρέπει να έρθουν ξένοι τεχνοκράτες σε όλα. Που εμείς εδώ είμαστε κλεφταράδες. Αφού οι κλεφταράδες οι Έλληνες, να πούμε τώρα, μου έλεγε στο αμάξι ο Θεόκλητος. Ξέρεις, λέει ένα ωραίο λέει, που γίνεται λέει, στην Αγγλία. Τι γίνεται στην Αγγλία, Θεόκλητο? Λοιπόν, παιδιά, στην Αγγλία. Ναι. Ανοίγεις μια επιχείρηση. Άκου τι λέει ο Θεόκλητο. Ναι. Και αποτυχάνει. Δηλαδή, ναι. Παρουσιάζει έλλειμμα συνέχεια. Ναι. Σε αποζημιώνει το ελληνικό κράτος, ναι. Όλα τα λεφτά που επένδυσες. Δηλαδή, άμα ο ΠΑΟΚ. Συγγνώμη. Δηλαδή, αν ο ΠΑΟΚ που μπαίνει μέσα κάθε χρόνο θα τα πλήρωνε ο Τσίπρας, δηλαδή. Θα τα πλήρωνε το κράτος. Τι ναι. Λένε, φίλε, πράγματα. Ναι. Αρκεί να αποδείξεις ότι ναι. Αυτά τα λεφτά δεν ναι. Τα είχαν σε δόλο. Ναι. Δηλαδή, με χουμάρια. Πώς θα τα αποδείξεις? Θα τα αποδείξω ότι δεν πήγαινε καλά επιχείρηση. Εδώ στην Ελλάδα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί εκεί στην Αγγλία όλα είναι νόμιμα. Δεν πρέπει να εφαρμοστεί αυτό μετά. Δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται? Γιατί θα ανοίξω εγώ μια επιχείρηση, θα πηγαίνει καλά η επιχείρηση, θα τη βάζω εγώ το λογιστή να κλέβει, θα πηγαίνει και θα παρουσιάζω στο κράτος ότι η επιχείρηση δεν πάει καλά και θα μου τα πληρώνει το κράτος. Γιατί είμαι κλέφτης σαν Έλληνας. Δεν είναι τα ίδια κράτη και οι ίδιες συμπεριφορές. Αυτό είναι ναι. Λάθος να συγκρινόμαστε με άλλους λαούς. Γίνεται ο Έλληνας. Στους 10 Έλληνες δεν θα κλέβαν και οι 10? Όχι. Πώς θα κλέβαν οι 8? Οι δύο. Ποιοι δύο, ρε Θεόκλητε? Θεόκλητε, πόσο χρόνο είσαι? Έχω μεγαλύτερη ιδέα για τους Έλληνες. Τι έχεις μεγαλύτερη? Μεγαλύτερη ιδέα. Δεν νομίζω να το κάνουν όλοι. Κάτσε τρελός, ρε. Δεν είμαι τρελός. Ναρκωτικά παίρνεις. Έχεις τρελαθεί τελείως. Πάντως για το κοινωνικό, ναι. Να πούμε ότι σήμερα πέρασε από τη Βουλή αυτό με τους μεταμόφυλα ζευγάρια με 161. Συγχαρητήρια. Ψήφους. Και αυτό πολύ καλό. Δηλαδή σήμερα έχουμε δύο πολύ θετικά πράγματα. Ένα, τα ομόφυλα ζευγάρια μπορούν να παίρνουν παιδάκια. Ποιοι το ψήφισαν, ποια κόμματα, για πες εδώ που παρακολουθείς. Εγώ σε φέρνω για τα πολιτικά ρεπορτάζ πιο πολύ, αλλά βλέπω ξέρεις και μπάλα πολύ. Εντάξει, είχε και του ΣΥΡΙΖΑ, είχε και Νέα Δημοκρατία πάρα πολύ. Εντάξει, εννοείται η Χρυσή Αυγή το καταψήφισαν. Δεν με νοιάζει αυτή η κουκουέ. Και το κουκουέ ψήφισε. Απλώς είναι. Υπήρχαν όμως και κάποιες έρηδες. Δηλαδή, μέσα. Πώς? Παρόν ήταν. Είναι κότες. Και το ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή. Και η ΔΥΣΗ, τη Δημοκρατική Συμμαχία. Αρκετά άτομα. Δεν ψήφισε το ΚΚΕ και. Κάτσε να μας πει ο Γιάννης, ένα λεπτό. Το ΚΚΕ δεν ψήφισε. Κότες. Η Χρυσή Αυγή δεν ψήφισε. Κότες. Λυράτες κότες. Ερε κοτάρες κουκουέδες και χρυσαυγίτες. Ερε κοτάρες κουκουέδες και χρυσαυγίτες. Κοτάρες. Και μετά μου λένε να μην πιστεύω στην σύγκληση των δύο άκρων. Τι είναι εσύ? Στη σύγκληση των δύο άκρων. Πολλά έχει να μάθει ότι δεν ταυτίζεται η αριστερή. Άκρο αριστερά με άκρο δεξιά. Ναι, αυτό. Ναι. αυτοί οι αριστεροί με τους άκρα δεξιούς. Ναι. Τι έγιναν, κοτάρες. Ούτε καν είχανε, γι' αυτό είναι κοτάρες. Δεν είχανε το θάρρος της άποψής τους. Και 160, η ΣΥΡΙΖΑ τι είπανε, ναι. Στην πλειονότητα είπαν, ναι. Είπανε, ναι. Οι Νεοδημοκράτες τι είπαν. Καλά, εντάξει, ναι. Η Νέα Δημοκρατία τι είπε, ναι. Είπε ναι. Είπε ναι. Το Πασόκ τι είπε, οι άλλοι με τα χίλια. Ναι, ναι, ναι. Ναι, είπε η Χιλού. Μπράβο. Πάρα πολύ ωραία και η Χιλού που είπε ναι. Άρα λοιπόν αυτοί που ψηφίζουν αυτά τα κόμματα κτλ. Μην βγουν και πούνε τώρα Ραπτόπουλε γιατί λες ότι καλά κάνουν. Μπράβο, συγχαρητήρια που πέρασε δημοκρατικά. Γιατί δεν μπορεί να πούνε έγινε χούντα, να πούμε πέρασε κτλ. Και αν βγει κανένα ακροδεξιό Χρυσαυγήτη κτλ. Και πει τι είναι αυτά τα πράγματα, θα πούμε οι κοτάρες τη Χρυσαυγήτη. Η Ανέλ που είναι με το ΣΥΡΙΖΑ τι ψήφισε. Κατά βάση λίγο... όχι. Ναι. Όχι. Νομίζω ότι περισσότερο. Γιάννη, αν έχουμε κάτι να μας βοηθήσει σχετικά με το τι ψηφίσανε, τι τα κόμματα. Και μπορεί να μα βοηθήσει. Πέρασε το θέμα των ομόφυλων. Δεν πέρασε, αλλά έχει σημασία. Και η παράταξη τη στήριξε. Πάει, τελείωσε. Έτσι. Πέρασε, δημοκρατικά τελείωσε. Πόσοι ψήφοι ήταν, 161. Στου πόσου, στου 300. Άρα οριακά πόσο, εσύ μου λε τώρα όλοι ψήφισαν. 164. Πόσοι, 161 μου είπε. 164. Και αυτοί που δεν ψήφισαν πόσοι ήταν. 264. Ναι, αυτοί που δεν ψήφισαν ποιοι ήταν. 36. Αυτοί που δεν ψήφισαν. 36. Κουκουέ και Χρυσαυγή δεν παρδένε. 36. Άρα 160. Πάει με τον πρώτο. 164. Συν 7, 200. Τελειώσαμε. Μπράβο. Μπορείτε από αύριο να κάνετε, όσοι είστε ομοφυλόφιλοι και παντρεύεστε, μπορείτε να παίρνετε και τα παιδάκια. Ωραία πράγματα. Γιατί... το επόμενο θέμα που περνάει στη Βουλή, ποιο είναι. Ποιο είναι το επόμενο θέμα που περνάει στη Βουλή. Το μακεδονικό. Ποιο μακεδονικό. Σκοπιανό. Για πες εδώ, Θεόκλητε, που σε έφερα εδώ μαζί με τα παιδιά να πεις. Για πες. Εντάξει, παιδιά, όχι εντάξει, πες αυτά που με έλεγες στα μάξι. Τι εντάξει. Τα άλλα στα μάξι θα λες και τι να φανείς. Τι λέει. Το Μετρόπολης στήριξε και τα δύο τα τέτοια. Δεν μπορώ να βγω εγώ και να πω το αντίθετο. Μα τι λες εσύ. Στήριξε και τα δύο συλλαγή. Τι θα γίνει, ρε παιδάκι μου. Τι σχέση έχει αυτό, ρε. Τι σχέση έχει τη στήριξη το Μετρόπολη. Ναι. Με την άποψή μου. Πες την άποψή μου. Τι φοβάσαι, μην δεν σε προσλάβουνε. Άμα είσαι πάω θα σε πάρουν. Βρε, πες πάω και σε βάλω εγώ να παίρνει ένα κομμάτι ψωμί εδώ πέρα. Κάτι θα γίνει. Εντάξει, παιδιά. Η διαχείριση από τα ελληνικά κράτη, από τότε που απελευθερώθηκε από την κατοχή, το έχουν αμελήσει τελείως το θέμα. Βράσε τώρα στην ουσία πάνε τώρα. Στην ουσία. Πώς θα ονομαστεί αυτό το πράγμα, πάνω θα ονομαστεί αυτό το πράγμα. Θα έχει σίγουρα Μακεδονία μέσα. Ωραία, άρα τζάμπα τρέχαμε στο συλλαλητήριο. Τζάμπα τρέχαμε στο συλλαλητήριο. Άρα καλά έλεγα εγώ ότι είναι ουτοπικό να πούμε. Ναι. Άρα με λέγατε μαύρα τα βλέπεις, σκούρα τα βλέπεις, είσαι πεσημιστής και τα λοιπά. Δεν, ναι. Δεν είναι το θέμα του Τσίπρα. Μην τα ρίξουμε όλα στον Τσίπρα. Δεν φταίει αυτό. Καλά, δεν θα τον δίνω με τον φίλο. Ναι. Δεν είναι φίλος μου. Δεν είπα τίποτα. Η κακοδιαχείριση, όλοι το αφήνανε αυτό το θέμα. Ο Παπανδρέου τους είχε βάλει μπάρκο. Ποιοι θα το ψηφίσουν, θα ψηφίσει το. Ποιοι θα το ψηφίσουν. Πιστεύω πάλι θα περάσει, όπως και να έχει. Και η Νέα Δημοκρατία. Συγγνώμη, ρε φίλε. Δεν μπορεί, ας πούμε, πήγαινε 1 εκατομμύριο κόσμος δεξιά και αριστερά. Άμα πει ο Τσίπρας, ας πούμε, πώς το λένε τον άλλο τον Βρικόλακα, να πούμε. Το Μητσοτάκη. Και οι υπόλοιποι να πούνε, αν ψηφίσουν όχι, τι σημαίνει. Θα πρέπει να περάσει από τη Βουλή αυτό το πράγμα, αυτό πες στον κόσμο. Θα περάσει, δεν αποκλείται να μην περάσει. Ωραία, πρέπει να ψηφίσουν τα κόμματα. Τα κόμματα. Ωραία. Ναι. Τα κόμματα δηλαδή τι θα ψηφίσουν. Συγγνώμη, ο κόσμος δεν ψηφίζει για να τους βγάλει. Ναι. Τι σημαίνει αυτό, άρα εκπροσωπούν τον κόσμο. Ένα λεπτό, ρε φίλε. Δηλαδή θα ψηφίσει τώρα ο Ορφανός, η Ράπτη, η πώς τη λένε την άλλη, όλοι με τα κόμματα που είναι βορειοελλαδίτες εδώ. Ας πούμε λέμε. Και θα ψηφίσουν ναι, ας πούμε. Θα ψηφίσουν. Αυτό λες. Αν έδωσε εντολή ο Αμερικάνος, τι θα ψηφίσουν, όχι. Άλλο τότε τι θα κάνετε τα συλλαλητήρια αφού έδωσε εντολή ο Αμερικάνος, να πούμε. Τζάμπα τρέχουμε δηλαδή. Τζάμπα τρέχαμε. Άρα πρέπει να. Μάλιστα. Εδώ πριν από δεν είμαστε εξαρτημένο κράτος από γεννησιμιού μας. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ό,τι λένε οι μεγάλες δυνάμεις κάνουμε. Τι ψάχνουμε να βρούμε κατάσταση εδώ πέρα. Τι ψάχνουμε να βρούμε τώρα, γιατί γκρινιάζουμε. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι πριν από χρόνια υπήρχαν 3 Μακεδονίες. Η ελληνική με πρωτεύουσα τη Θεσσαλονίκη, η βουλγαρική με πρωτεύουσα το Μοναστήρι. Ποιο Μοναστήρι. Έτσι έχει μια περιοχή. Ναι. Το Μοναστήρι τι σχέση έχει με τη Βουλγαρία. Πώς? Τα μπίτολα είναι. Ήταν παλιά. Καμία με τον βουλγαρικό εθνικισμό. Πώς δεν έχει. Με το βουλγαρικό εθνικισμό. Το Μοναστήρι είναι. Από τον πρώτο βουλγαρικούς πολέμους. Το πήρε είχε πάρει οι Σέρβοι. Το είχαν από πάρει. Πολύ παλιά επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Καλά, άστο το ιστορικό. Άστο το ιστορικό. Πότε θα περάσει αυτό το μακεδονικό, καλοκαίρι. Πιστεύω θα είναι το επόμενο θέμα. Μες στο καλοκαίρι δηλαδή. Μες στο καλοκαίρι. Όταν οι παοξίδες εκεί και οι αργιανοί μακεδονομάχοι θα σταφλογητάνε με τις γκόμενες και τα κόπερτα. Θα παίζουν στοίχημα στο Μουντιάλ. Θα παίζουν στοίχημα στο Μουντιάλ, θα περάσει. Μάλιστα. Άρα θα τη χάσουν και το όνομα. Άρα και τα ομόφυλα ζευγάρια. Αλλά ψηφίζουν οι άλλοι. Η επανάσταση που γίνεται, μόνο στο ραδιόφωνο, ας πούμε, στο καφενείο. Μόνο εκεί γίνεται. Και από τον καναπέ του σπιτιού γίνεται. Εκεί γίνεται η επανάσταση. Εγώ βέβαια θέλω να προσθέσω κάτι γι' αυτό. Για κάτσε τα να προσθέσω. Λοιπόν, όταν κάποια στιγμή μετά, αν τα παιδιά σας τρώνε μπούλινγκ στο σχολείο, δεν θα βγαίνει ο ένας ή ο άλλος ομόφυλος, ο εντός αγωγικών μάνα και ο εντός αγωγικών πατέρα, και θα κλαίγονται στους παπαδάκηδες και στα πρωινάδικα, πειράξαν το παιδί μου, το κάνα μπούλινγκ. Δεν θα κλαίγεστε όταν μετά από επιλογή σας κάνατε ανάδοχο ένα παιδί για το bullying που θα τρώνε στα σχολεία από άλλα παιδάκια. Εγώ το λέω τώρα. Όσο είναι νωρίς. Μην κλαίγεσαι εσείς μετά. Βγαίνετε στα πρωινάδικα και τα κλαίγεσαι. Εσύ ρε πονηρέ. Άμα σου βουλευτείς δεν ψήφισες. Ένα ερώτημα και στους δυο σας. Όχι με τα χίλια. Ας πούμε μελλοντικά ότι παντρεύεσαι μια γυναίκα και αποκτάς παιδί. Και το παιδί σου πάει στο σχολείο με ένα τέτοιο παιδί που πλέον είναι... όχι ευθυτημένο, έχει γίνει αναδοχή από ένα ομόφυλο ζευγάρι. Τι θα πεις στο παιδί σου, πώς αντιμετωπίζεις αυτό το παιδί? Εγώ. Εσύ τι θα πεις? Εγώ θα κάνει bullying. Εννοείται ότι δεν προτρέψει ένα παιδί για να κάνει bullying. Εννοείται αυτό. Εννοείται αυτό. Αυτά. Κοίτα να δεις, το σχολείο είναι μια μικροκοινωνία. Αυτά αναπτύσσονται μέσα σε κάθε σχολείο, σε κάθε τάξη. Αναπτύσσονται αυτά τα πράγματα. Δεν μπορεί. Εννοείται ότι. Παίρνουν απόψη των γονιών. Εάν οι γονείς. Εννοείται, ρε φίλε, οι γονείς δίνουν κάποιες κατευθύνσεις, αλλά και τα παιδιά. Τι σου φταίει το παιδάκι να του κάνει? Αλλά αυτά δυστυχώς, κοίτα να δεις, αυτά συμβαίνουν στα σχολεία. Και στη δική μας τη γενιά σε μεγάλο βαθμό. Εμείς είμαστε χειρότεροι. Και για άλλους λόγους γίνεται bullying. Πιο εύκολα γίνεται bullying σε ένα παιδάκι. Τι bullying, ξέρεις, η Ευγενία η δικιά μου, ότι όρμηξε σε μια τρίτη γυμνασίου γιατί κάναν bullying, λέει, στις φίλες της. Και πήγε και καθάρισε το παοξάκι, Ευγενούλα. Μπαμπούμ. Λέω, τι έγινε, γιατί σας κάνανε? Είναι τρίτη γυμνασίου, λέει αυτή. Πήραζε τις φίλες, έκανε bullying και τέτοια στο σχολικό μέσα. Και εσύ τι έγινε? Λέω, τι είπε ο δάσκαλος? Καθάρισα, λέει, μπαμπάμ. Τι μπαμπάμ? Από το Χαριλάου αυτή, λέει, την έβρισε κιόλας η Ευγενία. Δεν λέμε κακά λόγια, Ευγενία. Λέω, δεν είναι σωστό αυτό το πράγμα. Πού τα είδες αυτά εσύ τα πράγματα? Έχω δώσει εδώ παράδειγμα. Όχι, τέτοιο πράγμα να πούμε και τα λοιπά. Γίνονται bullying κάθε μέρα, ρε. Τι bullying τώρα, μα. Δηλαδή τα παιδάκια που κάνουν bullying το ένα το άλλο και πλακώνονται, να πούμε. Κοίτα, έχει μορφές. Έχει bullying που χτυπάει το κουδούνι και την πέφτουν όλοι σε ένα παιδί και το αρχίζουν στις φάπες χωρίς λόγο τώρα. Τι μου λες τώρα εσύ? Έχει bullying, να πούμε απλά στο πείραγμα. Έχει bullying και bullying, μορφές bullying. Οι κοινωνίες των παιδιών είναι πολύ σκληρές. Κατάλαβες, ναι. Κώστα, το ξέρεις αυτό. Είναι οι πιο σκληρές κοινωνίες οι παιδικές. Πάρα πολύ. Και αν υπάρχει ιεραρχία, ρε, με συντάξει. Υπάρχει ο δυνατός, υπάρχει ο τσαμπουκάς, υπάρχει ο μάγκας, υπάρχει ο φλόρος. Και αυτό που λέει ο γιατρός. Τι είναι τώρα? Δεν εννοείται αυτό. Είναι πολύ σκληρή κοινωνία μέσα. Λοιπόν, αυτό που λέει ο γιατρός. Οι μικρές κοινωνίες. Είναι πιο σκληρές. Βέβαια. Εγώ συμφωνώ. Όταν ήμουν 12, πρώτη γυμνασίου, είχαμε ένα στην πρώτη λυκείου, στο σχολικό, ο οποίος μας βαρούσε. Μας χτυπούσε. Ναι. Τσιμπούσε. Είχε τους ταΐδες. Είχε ταΐδες. Βέβαια. Ας πούμε, είχα το σάντουιτς, εγώ με έπαιρνε το σάντουιτς. Ναι. Αλλά δεν είχε να πάμε τότε στο δάσκαλο ή στον καθηγητή εύκολα. Πρέπει να τη βρίσκαμε την άκρη μόνοι. Πέρασαν τα χρόνια. Ναι, γιατί θα σε πούν φλόρος, πήγε στον καθηγητή. Ναι, είχε τέτοιο τότε. Ναι. Τα λύναμε μόνοι μας τότε. Επί 2 χρόνια μας έκανε τέτοια πράγματα. Μπράβο. Τώρα τι έγινε τώρα? Εγώ έχω μπει ο διάολος μέσα μου. 50 χρονών τώρα, εγώ 54 αυτός. Τον βρίσκω εκεί στην Πότσαρη, πώς λέγεται εκεί που παίρνουμε τα κρέατα, εκεί, όχι Πότσαρη, Κλεάνθος. Στην Κλεάνθος. Και κάθεται με έναν ακόμα, 55, με τις γυναίκες. Μπαίνω μέσα εγώ, αντιλαμβάνομαι με την άκρη του ματιού ότι ο ένας λέει για τον άλλο κάτι για μένα. Μάλλον ευκαιρία τώρα να τον μπλακώσω. Από τότε το έχεις κρατημένο. Ωραία, παιδί. Όχι, θα τον πλακώσω, είναι δεδομένο. Ναι. Αλλά πρέπει να μου δώσει την αυτή. Κάτι να με αφορμή. Πει. Τι είπες για τον Πάοκ, τι είπες για τον Άρη. Α, ναι, μπαμπαμ, θα το τη ρίξω. Θέλω να σου πω ότι μου μείνε και κακός. Παιδικό τραύμα σου μείνε τα τσιμπήματα που σε έκρεβε το σάντουιτς. 2 μέρες δεν κοιμόμουν το βράδυ. Γυρνούσα στο κρεβάτι σαν τον διάολο, σηκωνόμουν, έπινα νερό και λέω. Ναι, και λέω, έπρεπε ρε κερατά τον πλακώρισε εκεί. Δεν πειράζει, λέω, ας έκανε μήνυση, θα πήγαινε στον Κούγια, στον Γρόλιο, στον Κλόπ, κάτι θα γινόταν. Και την ελαχίστη, κύριε Πρόεδρε. Και τώρα, γι' αυτό πήγαινε όχι στην Κλάδους. Κλωθογυρνάω σαν το είπε. Κλωθογυρνάω σαν το διάολο εκεί πέρα. Πάμε στο διάλειμμα, ναι, κλωθογυρνάω. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Ηγέτη στα σπορ. Απολαύστε τον τελικό του κυπέλου Ελλάδας ποδοσφαίρου με το goldmall.gr. Αποκτήστε σήμερα με ένα κλικ και μόλις με 6 ευρώ εισιτήριο εισόδου για 2 άτομα και μία μπύρα ανά άτομο για τη live μετάδοση του τελικού του κυπέλου Ελλάδας ΑΕΚ ΠΑΟΚ στη γιγαντοθόνη του Θεάτρου Βεργίνα του Regency Casino Θεσσαλονίκη το Σάββατο 12 Μαΐου. Αποκτήστε τώρα το κουπόνι της προσφοράς με ένα κλικ στο www.goldmall.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 230 060. Μετρόπολης 95,5. Είσαι πάντα με τους πρώτους. Είσαι στην κορυφή. Τι να απαντήσεις, ρε? Πατήσω εδώ σε ένα μήνυμα 0-1 Southampton, φίλε. Τι έκανε? Σώθηκε. Κέρδισε μέσα στη Σουόνση. Υπάρχει μια περίπτωση. Υπάρχει μια περίπτωση μόνο. Οι Άγιοι. Τρεις παίκτες δεν ξέρει. Ποια ομάδα του κόκκινου? Υπάρχει μόνο μια περίπτωση να πέσει Southampton. Να το πούμε. Ναι. Το να χάσει με μεγάλο σκορ αυτό στο τελευταίο μάτσα από τη Manchester City και αντίστοιχα με μεγάλο σκορ να κερδίσει τη Stoke και Swansea. Δηλαδή ακόμα δεν έχει κριθεί και μαθηματικά. Είναι στο συν 9 στον goal average και 3 βαθμούς πάνω. Εάν κερδίσει παραδείγματος χάρη 5-0 η Swansea τη Stoke και χάσει 5-0 από τη City η Southampton, υποβιβάζεται η Southampton. Υπάρχει και αυτή η περίπτωση. Το ότι υπάρχει, υπάρχει όμως. Και παίζει με τη City του Guardiola που κυνηγάει τα ρεκόρ. Πάμε κόσμο γιατρέ. Πάμε, ναι. Είναι κάτι που εξαντλήσαμε? Δεν εξαντλήσαμε. Θα μας πει ο κόσμος. Μίλαν θα είπατε, φαντάζομαι. Μίλαν είπαμε. Τις παοξίδες είπαμε εκεί. Αδιάφορο, λέει ο γιατρός. Κολυτάρια οι παοξίδες με τους Ολυμπιακούς στη συμπεριφορά. Κολυτάρια, ενώ ότι μοιάζουν πάρα πολύ. Μοιάζουν, όχι. Θαυμάζονται τα λοιπά. Δεν σημαίνει ότι ένας παοξίδης παίζει με τον Ολυμπιακό και ναι. λέει. Κατά βάθος γουστάρουν. Όμως γουστάρουν ένας λαός τον άλλον. Πάρα πολύ. Δηλαδή ότι υπάρχει αυτό που λέμε ο σεβασμός για τη μαγιά, για τη. Ότι φεύγουν, ξέρω εγώ, κάνουν εκδρομές τρελές και οι δύο λαοί. Πάει, τελείως. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Ναι. Καλημέρα στον πρώτο κύριο. Ναι. Κόψτε τον ομπουσάτη. Επόμενος κύριος. Ναι. Έλα, γεια σου Κωστή. Γεια σου φίλε. Καλημέρα. Καλημέρα. Αεκάρα από Κατερίνη. Καλώς τώρα. Λοιπόν, δύο-τρία πραγματάκια, ένα λεπτό θα σου πάρω, δύο. Πάρε όσα θες. Ναι. Αν μου απαντάς στο τέλος εσύ, θα τα πω εγώ και ό,τι θέλεις σημειώνεις εσύ μετά. Ναι. Κώστα, θέλω να πω ότι από την εμπειρία μου, αν εξαιρέσεις τους οπαδούς του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, οποιοδήποτε άλλο φύλαθλο, οποιαδήποτε ομάδα, είτε Όφη, είτε Λάρισας, είτε ΠΑΟΚ ακόμα, είτε Άρη, είτε Ηρακλή, αν του έλεγες ποια ομάδα σου συμπαθείς, εκτός από την ομάδα σου, θα σου έλεγε η ΑΕΚ. Αυτή είναι η δικιά μου εμπειρία. Άμα έχω λάθος, πες μου. Συμπαθείς, ναι. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα επόμενα. Κάπου υπόθηκε ότι οι αεξίδες ζηλεύουν, λέει, τους Ολυμπιακούς για τα τρόπαια. Ναι. Οι αεξίδες δεν γίνανε ΑΕΚ για τα τρόπαια. Αμάν, σαν τον Παοξή μιλάς τώρα. Τώρα με έγινες Παοξής. Τι έγινε από την αδικία? Επίσης, το πινατούμπο της αδικίας. Ωραία, μην συνεχίζω. Ναι. Δεν έχει καμιά αδικία η άκρη, φίλε, στην ιστορία. Υπόθηκε ότι τον Ολυμπιακό τον κάνανε πλάκα, λέει, όλοι φέτος. Ναι. Τον Ολυμπιακό τον κάνανε πλάκα όλοι φέτος. Ναι. Μετά αφού τον διέλυσε η ΑΕΚ σε πρωτάθλημα και κύπελο. Ναι. Εκεί και μετά έγινε σούργελο Ολυμπιακός. Σούργελο, ναι. Ωραία. Που έγινε το 1-0-1-2 στο Καρεσκάκι. Από εκεί και μετά άρχισε. Έγινε η ελεύθερη πτώση. Στο πρωτάθλημα και μετά στο κύπελο. Ναι, η ελεύθερη πτώση εκεί έγινε. Λοιπόν, και ένα στατιστικό στοιχείο που θέλω να το πω πολύ καιρό και ξεχνάω. Ναι. Είναι πολύ άσχημο το γεγονός ότι το 80% των παλεμάχων, των μεγάλων ποδοσφαιριστών του ΠΑΟΚ, παλεμάχων, έχει περάσει από τον Ολυμπιακό. Δηλαδή. Και στο τέλος της καριέρας τους. Ναι. Βγαίνουν και δηλώνουν παοξίδες. Βάλε Σκαρτάδους, βάλε Ορφανούς, βάλε Γούναρη, βάλε Κωστίκο. Αυτό είναι πολύ άσχημο στατιστικό στοιχείο. Μαυρομάτι και άλλους μπορώ να σου πω. Ό,τι θέλεις. Μπανιώτη. Για μένα και ο Κούδας που στα 18 είπε ναι να πάω στον Ολυμπιακό και αυτόν έχουν σημαία. Ναι. Είναι υπόλογος. Εγώ ντρέπομαι που ο Μπάγεβιτς είναι αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ. Ντρέπεσαι. Τον τρως στη μάπα όμως τον Μπάγεβιτς. Μπράβο. Ναι. Αλλά αυτοί τον Κούδα τον έχουν σημαία. Εγώ τον Μπάγεβιτς δεν τον έχω σημαία. Ο Μελτανίδης τον έχει σημαία. Α, μάλιστα. Ναι. Αλλά εγώ έχω έναν, τον Μπάγεβιτς. Αυτοί έχουν όλους. Ένας Βασιλάκος ήρθε στην ΑΕΚ. Ναι. Και δεν ξέρω αν ένας μεγάλος παίκτης έπαιξε στον ΠΑΟΚ και τελείωσε στον ΠΑΟΚ. Όλοι έχουν πάει στην Αθήνα. Είναι πολύ άσχημο αυτό όσον αφορά ότι λέμε ότι ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα. Εκτός από το Σαράφι, φίλε. Τον οποίο ήθελε η ΑΕΚ, η ομάδα μου, και δεν ήθελε να έρθει. Και πέταξε τα λεφτά του Μπάρλου, τον ευχαρίστησε, ευχαριστώ πολύ. Είχε λεφτά τότε ο Σαράφης, τότε αρκετά, και έμεινε στον ΠΑΟΚ. Ναι. Έγινε. Ευχαριστώ πολύ. Για χαρά. Και θα έπαιζε άλλα 2 χρόνια μπάλα, θα το κυρνούσε center back ο Λόραντ, αλλά ο Λόραντ πέθανε και ο Σαράφης σταμάτησε στα 31 του. Και άλλα 2 χρόνια θα έπαιζε στόπερ, center back. Τον είχε πει ο συγχωρεμένος ο Λόραντ, θα σε παίξω, θα σε βάλω center back. Και θα μπορούσε να παίξει τότε εκείνη τα χρόνια από οχτάρι, λίμπερο ή στόπερ. Πώς ήταν ο Σαράφης, ένα 80 κοντά. Ένα 80 παιδαράς όμως. Αλτικός. Αλτικός, παιδαράς. Δυνατός. Έλα φίλε, ναι. Έλα φίλε, ναι. Μουσάτε πόσες γραμμές έριξες. Τι μέρα είσαι γεννημένος. Τι μέρα είσαι γεννημένος. Τρίτη. Πάμε επόμενη γραμμή. Και 13 μήπως. Πόσο. Ναι φίλε εσύ είσαι. Καρδιτσάρα. Ρε καλώς τον. Τι έγινε κουμούνα, δεν ψηφίσαμε σήμερα για τα ομόφυλα ζευγάρια, ναι. Κάναμε το ίδιο που κάναμε και για το σύμφωνο συμβίωσης. Και εκεί δεν είχαμε ψηφίσει. Κότες, κουκουέδες και χρυσαυγίτες αρχικότες. Τουλάχιστον οι άλλοι είχαν τα κάκαλα και είπαν ναι ή όχι. Και κρίνονται. Εσείς βρε κοτάρες, κουκουέδες, μαζί με τους χρυσαυγίτες κοκοκόβρε. Οι άλλοι είχαν διπλή γραμμή. Δεν ξέρω αν είναι διπλή γραμμή, ρε. Υπήρχαν διαρροές σε όλα τα κόμματα, δεν τα ξέρεις. Τι διαρροές, μωρέ. Θες να σου πω, εγώ πήρα περισσότερο για τον γιατρό λίγο να μιλήσω σήμερα, αλλά παρόλα αυτά θα σου πω και γι' αυτό. Να πεις. Το ξέρει και ο Θεόκλητος που είναι Κύπριος. Δεν είναι Κύπριος, ρε. Από στις Σέρρες είναι. Ναι, τέλος πάντων. Μούτρα για Κύπριο δεν έχει. Ναι, τέλος πάντων. Σεραϊκή μου. Ναι. Που είναι πολιτικοποιημένος. Και ο Γιώργος. Λέγεται. Είναι δύο τα όχι. Υπάρχει το εθνικιστικό όχι, και θα σου την κάνω κυριστή τώρα. Όποιος έχει πάει στο συλλαλητήριο για τη Μακεδονία δεν μπορεί να είναι υπέρ της αναδοχής και του συμφώνου συμβίωσης από ομόφυλα ζευγάρια. Αυτό μόνο εσύ μπορείς να το υπηρετήσεις. Δηλαδή εσύ είσαι ο ασυνεπής. Υπάρχουν δύο όχι. Το όχι το εθνικιστικό της Χρυσής Αυγής και το όχι του Κουκουέ. Είναι τελείως διαφορετικά. Το ίδιο και στο σχέδιο ανάμεσα στην Κύπρο. Δεν με ενοχλεί εμένα το όχι και το ναι. Εμένα με ενοχλεί η αποχή, ρε. Ποια αποχή, παρόν είναι, δεν είναι αποχή. Παρόν τι παρόν. Παρόν ψήφισε. Όσοι παρόν, ψήφισε ρε. Παρόν ψηφίζω, δεν θέλω να ψηφίσω ούτε κατά ούτε υπέρ. Άρα σε κότα. Βρε κότα είσαι κουκουέ τώρα. Το παρόν σημαίνει δομικά κατά. Και δομικά ρε τέτοια με το χαλάσταρα. Δεν λύνεται μέσα σε αυτό το σύστημα το θέμα της αναδοχής. Αυτό λέμε εμείς. Αλλά άσχετο και αυτό στην άκρη. Δεν πήρα να μιλήσω για αυτό. Εγώ μου φαίνεται είστε εκεί για να κάνετε τους συνδικαλιστές και να παίρνετε την προμήθεια που μπαίνετε στη Βουλή. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ας το κάνα δημοψήφισμα ρε φίλε. Δημοψήφισμα. Βέβαια. 70-30 θα έβγαινε κατά. Εγώ σου λάμα γινόταν δημοψήφισμα. Ορίστε. Λοιπόν, πάμε. Ένα από το μεσημέρι που είχε αφήσει, δεν ξέρω, την παρακολούθηση στην κουμπί, δεν ξέρω ολόκληρη. Είπες ότι δεν υπάρχει μεγάλη κόντρα σε οπαδικό επίπεδο, δεν έχουν γίνει επεισόδια μεταξύ ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Να θυμίσω πριν λίγα χρόνια, δεν ξέρω αν το είπατε το μεσημέρι, τι έγινε στο τελικό του χάντμπολ. Στη Λαμία, ναι. Στη Λαμία. Το μεγαλύτερο τέλος πάντων που έγινε σκηνικό τον τελευταίο. Το πρώτο ξύλο που έπεσε ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ναι, για την νεότερη ιστορία λέμε. Ναι, εγώ στο λέω το πρώτο ξύλο που έπεσε ναι. Στην Τούμπα το 58-59 ή όχι, το 59-60 ξύλο μεταμουσικής. Έχω φωτογραφίες στο σπίτι μου από αυτό το μάτς με πρωταγωνιστή των επεισοδίων των συγχωρεμένων τον πατέρα μου. Το χασιώτη και όλα τα φρούτα που παίζαν τότε στον ΠΑΟΚ. Εκείνη την εποχή, ο Χασιώτης. Τότε ναι. Όμως δεν ήταν και επαγγελματικό το που δώσει. Δεν ξέρω τι ήτανε. Τους τουλουμιάσαν στο ξύλο τους φουκαράδες τους αεξίδες εδώ. Βάλανε ένα γκόλ οι φουκαράδες το 90 ο Νεστορίδης, ο παιχταράς. Πήγε εκεί στην Κερκίδα, έκανε μια χειρονομία ο Παπαποστόλου. Πήγε ο συγχωρεμένος ο Μάγκας, ο πατέρας μου, τράβηξε ένα βρωμόξυλο τον Παπαποστόλου. Πήγε ο Χασιώτης, έδωσε κάτι μπουνιές στον Πομόνι. Πλακώσαν τον Γιώργο, τέτοιος ήταν. Το ξέρω τον Γιώργο. Πλακώσαν τον προπονητή της ΑΕΚ. Ναι, κατάλαβες. Ναι, ξεκίνησε εκεί, αλλά στην Κερκίδα δεν ξέρω αν μπήκανε μέσα οι καρνίβαλοι της εποχής. Αυτό τελείως πληροφοριακά και για να το θυμίσω. Τώρα για το γιατρό, επειδή μου κάνει εντύπωση ότι δίνουν αδιάφορος ο Ολυμπιακός και ο λαός του, εγώ θα του πω το εξής. Για μένα, ό,τι είναι ο Ολυμπιακός για τον αθλητισμό, ή μάλλον ό,τι είναι το Πασόκ για την πολιτική, είναι και ο Ολυμπιακός για τον αθλητισμό. Το Πασόκ διόριζε τους κουκουέδες όμως, λέω τώρα εγώ, ναι. Απ' τη μια το κριτικάρουμε, απ' την άλλη μας διορίζουν όμως, ναι. Αυτός που λέω ότι εκμαύλησε κόσμο και συνειδήσεις, ναι. Έτσι και ο Ολυμπιακός, έτσι και το Πασόκ. Η πολιτική είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δηλαδή, πάει. Εγώ ο Θεόκλητο. Θέλει ο Θεόκλητο να επέμβει. Ναι, όρμα Θεόκλητο, εδώ κοντά Θεόκλητο. Στα λαϊκά δικαστήρια είχε τεθεί ένα θέμα αν ο Τσίπρας είναι αριστερός. Υπάρχει ένα ρητό που λέει: αν δεν μπορείς να νικήσεις τον καπιταλισμό, υπηρέτησέ τον. Όπα! Το πιστεύεις αυτό? Ωραίος ο Θεόκλητος, μ' αρέσει. Εγώ είμαι της λογικής του Ανιέλη, που λέει ότι είναι η χρήσιμη αριστερά. Τη δουλειά που δεν μπορεί να την κάνει η δεξιά, την κάνει η αυτή εντός εισαγωγικών και εντός πολλών. Τα ξέρει ο Μουσάτος. Τα ξέρει καλά. Αυτό είναι ο Τσίπρας, τίποτα παραπάνω. Δηλαδή είναι το νέο Πασόκ και είναι η χρήσιμη αριστερά. Κάτσε να μάθουμε από τον γιατρό. Γιατρέ, ποια είναι η άποψή σου επί του θέματος? Κοίταξε, αυτή η λεγόμενη αστική αριστερά που αναφέρει ο φίλος μας. Μη συγχύζεσαι. Συγγνώμη, καλημέρα σας. Λέγε ρε γιατρέ. Εντάξει, δεν μπορείς να διαφοροποιηθείς. Ξέρεις ότι λειτουργεί σε μια κοινωνία με πασπερμία απόψεων. Αναγκαστικά πρέπει να συνυπάρξεις. Να βρεις και κοινά σημεία επαφής. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εντάξει, ξέρεις πώς είναι δομημένη η κοινωνία. Δηλαδή τώρα να γυρίσουμε στην ένοπλη πάλι. Αυτό που αναφέρουν τώρα. Δεν πήγα να μιλήσω μαζί σου πολιτικά. Μπορεί να συμφωνεί να διαφωνεί. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι αυτό που μαθαίνω τώρα, να πιάσουμε και την αναγέννηση. Κάτσε για την αναγέννηση. Νικείς περισσότερο τον κόσμο. Φίλε Καρδισιώτη, από εδώ να το γυρίσεις, από εκεί να το γυρίσεις, στην πολιτική θα κατάληξε πάντα. Τι να κάνω, είναι χαρακτηριστικό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι. Πήρα να μιλήσω περισσότερο για την αυτό που ακούγεται τον Καραϊσκάκη Άρτα και τον Απόλλωνα Πόντο, ότι λόγω διαφορετικού τύπου ασφάλισης ότι υπάρχει πιθανότητα αποβολής από το πρωτάθλημα, δεν ξέρω αν θα ισχύσει ή όχι. Και έτσι φαίνεται να τη καπουλάρει η αναγέννηση και ο κύριος Βαζάκας. Ναι. Πραγματικά προχθές που έβλεπα τηλεοπτικά τον αγώνα μεταξύ της αναγέννησης και των Τρικάλων, με έπιασε θλίψη γιατί άλλα ντέρμπι θυμόμουν στο παρελθόν, άλλα είδα αυτή τη στιγμή να εξελίσσονται στα μάτια μου μπροστά. Βέβαια, στο παρελθόν είχε 15.000 κόσμο. Δηλαδή τώρα αυτή η ένταση, αυτή η πόλωση. Ακόμα και πριν 3 χρόνια αυτά τα περιπετροτού, με την έννοια ότι για τον Αφημί που στην ουσία απορρόφησε η ομάδα του ΑΟ Τρίκαλα, είχαν έτσι ρε παιδί μου χαβαλέ αυτά τα παιχνίδια. Τώρα πλέον πολύ κρύο ντέρμπι. Εδώ κρύο είναι παντού σχεδόν. Δηλαδή δεν μου άρεσε αυτή η εικόνα και έχω καλή άποψη για την αναγέννηση. Είναι μια ομάδα βέβαια που εδώ ο κύριος Ραπτόπουλος θεωρεί ότι δεν έχει ανέβει ποτέ κατηγορία στα 110 και βάλει 110 χρόνια όλη η Θεσσαλία ανέβηκε. Εκτός από την Ελασσόνα και την Καρδίτσα. Εντάξει, συνέβη αυτό. Τι να κάνουμε, αφού μας πήρε ο Κλάους Ντίτερ Μίλλερ και δεν ξέρω εγώ τι. Εσύ ξέρεις γιατί δεν ανέβηκε η Καρδίτσα 110 χρόνια στην Αλφα Εθνική? Γιατί φοράει κυτρινόμαυρα, ρε. Πού να ανέβει Αλφα Εθνική, ρε. Τι να ανέβει Αλφα Εθνική, βρε. Για αυτά τα χρώματα τα κυτρινόμαυρα. Γιατί τι έχουν τα κυτρινόμαυρα, ρε, από το πλοίο? Για σοφτιά έχουν, ρε. 50 χρόνια ένα κύπελο. Τώρα που με βάλατε στον τζόγο να κλείσω, επειδή είναι 9 Μάη σήμερα του 45, τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου, αντιφασιστική πάλι. 73 χρόνια κλάμα για φασίστες, εθνικιά και μετά. Εσύ, είχα μια διαφωνία εδώ με το Μοσχάρη, τον κόκκινο. Ναι. 73 χρόνια κλάμα. Άμα θες, το συνεχίζουμε. Πες. Όχι. Είχα πει ότι ο Χίτλερ είχε φτιάξει εδώ στην Έδεσα τους καταράκτες, ρε. Και έφτιαξε ένα γεφυράκι, λέγα. Τα άκουσα το μεσημέρι. Αν το έφτιαξε γι' αυτό, δεν ξέρω. Γιατί εσύ είσαι λίγο Wikipedia στα. Να το ονομάσουμε τότε. Γέφυρα Χίτλερ, ξέρω εγώ. Να την ονομάσουμε. Πάντως δεν έκλεψε το δημόσιο. Εντάξει, ο άνθρωπος καλός ήταν. Έβγες. Πάμε, επόμενη γραμμή, γιατρέ, λέγε. Τι να πω, εντάξει. Λέγε ρε γιατρέ, τι να πεις. Είπε το Πασόκ στο ΣΥΡΙΖΑ ένα και το αυτό τώρα να πούμε. Αλλά όταν τους κουκουέδες με τα μουσια την οικοδομή τους έβαζε στον ΟΤΕ διευθυντές, τότε ήταν καλά να πούμε. Η αλήθεια είναι ότι το εκλογικό πελατολόγιο του ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει κυβέρνηση κατά βάση προέρχεται από το συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Πάει τελείως. Μετανάστευση δηλαδή. Η γερική που ψήφιζε Πασόκ Σοριδών, ένα μεγάλο κομμάτι μετακόμιση στο ΣΥΡΙΖΑ. Ψέματα είναι. Τώρα θα ξαναγυρίσει το Πασόκ. Θα το δει το έργο. Δεν βλέπω το Πασόκ να. Θα το δει το έργο να ισορροπούν αυτά τα δύο. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Θεόκλητε, καλή ερώτηση. Είπες κάτι ωραίο. Καλημέρα, το κρατάω εγώ. Ναι. Καλημέρα σας. Εγώ είμαι. Μάλιστα κύριε, εσείς είστε. Καλημέρα Κώστα. Έλα φίλε. Θέλω να σχολιάσω αυτό που είπε πριν ο φίλος ο γιατρός. Ναι. Για ότι δεν θέλει λέει, να προοδεύει ο Παναθηναϊκός, ούτε η Άκη, διότι δεν τη συμπαθεί. Ωραία. Ναι, εξέφρασε το συνέστημά του. Το προσωπικό μου συνέστημα. Ναι, αυτό. Ναι. Δεν θέλω να προοδεύουν συγκεκριμένες ομάδες. Δεν θέλει να προοδεύουν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Ούτε με νοιάζει καν. Να προοδεύει ο Πλατανιάς και Κέρκερα, ρε φίλε, να βλέπουμε ωραία πρωταθλήματα. Κάτσε να πει ο κύριος. Να φύγει ο Παναθηναϊκός σε Άκο Άρης, να μείνει στην Αλφα-Εθνική, να έχει ντέρμπι Κέρκερα Πλατανιάς και Λιβαδιά τέτοιο. Να βλέπει ομορφιά, γεμάτα γήπεδα, ωραίο ποδόσφαιρο στο χορτάρι. Εγώ προχθές μια κατάληψη στα αυτό είναι. Συνέχισε, φίλε. Καλά, να σου χαριλάω, παίζει η Μπαρτσελώνα. Ναι. Και Λαοθάλασσα κάθε στιγμή. Ναι. Και τι έλειψε με του Λαοθάλασσα για τραπ του χαριλάω. 2-3 μάτς ήταν. 2-3 μάτς. Και στάλα, έχει 5-6 χιλιάδες. Όταν στην Αλφα-Εθνική έχει 300 εισιτήρια μεσόωρο. Σε παρακαλώ. Εισιτήρια πόσο κόψατε. Λοιπόν, να μιλήσει ο φίλος μας. Λοιπόν, μια φιλική επισήμανση στο γιατρό, χωρίς να θέλω να γίνω εριστικός. Βρακή. Αλλάζεις. Μπλουζάκι, αλλάζεις. Θρησκεία, αλλάζεις. Αλλάζεις. Θρησκεία, αλλάζεις. Ομάδα, δεν αλλάζεις. Θες απάντηση. Ωραία, ωραία, πολύ ωραία το έθεσες. Όλα τα αλλάζεις εκτός από το παιδί σου. Επόμενη γραμμή. Βρε, όλα τα αλλάζεις εκτός από το παιδί σου. Τι θες να αλλάξεις. Τι θες, φίλο αλλάζεις. Τι θες να αλλάξεις. Γυναίκα αλλάζεις, άντρα αλλάζεις. Ομάδα αλλάζεις. Ομάδα αίματος και παιδί δεν μπορείς να αλλάξεις. Μόνο η ομάδα αίματος δεν μπορεί να αλλάξει. Κοίταξε, άμα κάνεις μια σύγκριση. Ούτε δακτυλικά αποτυπώματα μπορείς να αλλάξεις. Δεν το είπε με άσχημο τρόπο ο άνθρωπος, ρε παιδί. Πράσε τώρα που δεν αλλάζει ομάδα. Πράσε που δεν αλλάζει ομάδα. Υποτιμητικό. Τι είναι υποτιμητικό. Θα ρωτήσω κάτι τον Κώστα. Από τις τωρινές ομάδες της Super League, ποια είναι αυτή που μοιάζει πιο πολύ στον Ηρακλή του Θοδωρίδη. Γιατί εγώ λέω ότι είμαι περουκόσκυλο. Δεν το κρύβω. Τρίπολη. Δηλαδή η τωρινή Ξάνθη του Πανόπουλου είναι ό,τι πιο κοντινό και υπέρτερο του τότε Θοδωρίδη. Περουκόσκυλο γιατρός. Επόμενη γραμμή, ναι, μάλιστα. Μεγάλος παράγοντας. Έλα, φίλε. Αναγνωρίστηκε μετά θανάτου. Ναι, δεν έχει σημασία. Μεγάλος παράγοντας. Πρέπει πάμε χιλιάδε με τον κόσμο. Καλημέρα, ναι. Ακούγομαι. Ναι. Έλα, Κώστα μου, καλημέρα. Το κοινικό σκούλικο. Καλώς τον. Έλα, κοινική άντρα, λέγε. Καλημέρα μου στου Βασίλειδες και στον Θεόκλητο. Να μας πεις τα θέλω σου για τον χρόνο και τον Άρη. Πάμε. Πώς αντιλαμβάνεσαι την πραγματικότητα. Σε θέλω λίγο σκληρό σε κριτική, Βασίλη. Κοίταξε, βάρα μπας και σώσουμε τίποτα εδώ πέρα. Ναι, όσον αφορά τα θέματα του Άρη, τα έφερα και την προηγούμενη φορά που μιλήσαμε στο Λαϊκό Δικαστήριο ότι για μένα θα συμφωνήσω σε έναν βαθμό με τον γιατρό ότι χρειάζεται να ξέρουμε πόσους κανόνες του παιχνιδιού για να καθορίσουμε και τη διαδικασία. Πώς θα θέσεις στόχους όταν δεν ξέρεις τι σου γίνεται, τι σου ξημερώνει. Ναι, και επειδή οι στόχοι μπαίνουν κατά τη διάρκεια τη σεζόν, οπότε όχι μόνο. Οι στόχοι πρέπει να συμποδίζουν και με την ιστορία σου, φίλε. Δεν είναι μόνο. Έτσι. Ένα, λοιπόν. Μια ομάδα που λείπει 4 χρόνια πριν. Κάτσε να μιλήσει ο άνθρωπος. Μην πετάζεστε, ρε. Ρε Βασίλη, περίμενα. Λοιπόν, ένα. Δεν συμφωνώ με τίποτα με ξαναζεσταμένα φαγητά του στυλ. Είμαι οπαδός του Άρη. Θέλω να φορέσω τη φανέλα του Άρη. Αυτά τα θεωρώ χαζομαγκές και το είπαμε 100%. Δεν θέλουμε οπαδό στην ομάδα, θέλουμε ποδοσφαιριστές. Λοιπόν. Δεν είμαι υπέρ της λύσης ανάλατων προπονητών οι οποίοι κάνουν δημόσιες σχέσεις. Ανάλατος είναι ο Μάντζιος. Ο Γρηγορίου είναι καλός. Ο Γρηγορίου είναι καλός προπονητής. Έχω τις ενστάσεις μου. Λοιπόν, γενικότερα προπονητές οι οποίοι προέρχονται από τον πρώτο γύρο. Προτιμώ τον Κόνια. Εγώ προτιμώ σε αυτή τη διαδικασία. Σε αυτό που είχε πει ο Χατζηνάκος ότι αν είναι να αναφέρεις φθηνές οικονομικά επιλογές, καλύτερα να επενδύσεις σε ξένους παίκτες οι οποίοι μπορεί να σου βγουν και από τους 5 ρε να σου βγει ο ένας ή τους δύο. Το προτιμώ από τον έχω. Τα παιχτάκια που έχει φέρει η Τρίπολη, ρε Βασίλη. Τι ήτανε δηλαδή. Συμφωνούμε απολύτως. Λοιπόν, τώρα για τα θέματα του Άρη, όπως σου είπα, εγώ γίνομαι κουραστικός. Πολλές φορές δεν το καταλαβαίνουν. Μετράει εμένα πάρα πολύ το θέμα της αδειοδότησης και το θέμα της εκαθάρισης. Είναι δύο θέματα τα οποία χτυπάνε. Σε καλό δρόμο φαίνεται να είναι τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα. Λοιπόν, από εκεί θα ξεκινήσουν για να έχουν μια πορεία που να ξέρει τι πρέπει να κάνει. Δανεικά στην Πατουλίδη που είχε ζήσει ο Καρυπίδης. Δανεικά. Τι να κάνουμε, ούτως ή άλλως. Σε αυτή τη χώρα έτσι όπως είμαστε. Λέει κυρία Πατουλίδη μου λέει. Κυρία Πατουλίδη μου λέει. Δεν μπορεί λέει. Δεν μπορεί να δίνετε ρεύμα στον ΠΑΟ και εμείς λέει να... Ναι. Έχει απόλυτο δίκαιο γιατί ουσιαστικά είσαι σε μια φαύλη προεκλογική περίοδο και ό,τι μπορείς να αρπάξεις αρπάζεις. Λοιπόν, θα το δεις το θέμα ορθολογικά. Ναι. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα θέματα τα οποία αναπτύξατε, με έκανε εντύπωση γιατί εσύ συνήθως κοιτάς το κινητό σου και σου έστειλα κάτι το οποίο δεν το διάβασα. Δεν με έστειλες μήνυμα σήμερα. Μάλλον το κινητό σου που είναι Ιταλίστια. Λοιπόν, θα πάμε αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αναφορικά με τα ανάδοχα παιδιά, όσο και αν ακούγεται σε μια. Αυτό το τρολιά μπορεί να θεωρηθεί αυτό που θα πω, είναι ότι είναι μια πολύ ωραία επενδυτική ευκαιρία να ανοίξει κάποιος φιλελεύθερος προοδευτικός ένα ιδιωτικό σχολείο που θα δέχεται στην αγκάλι του ανάδοχα παιδιά ομόφυλων ζευγαριών. Δεν είναι μόνο προοδευτικός, και η Νέα Δημοκρατία το ψήφισε, κύριε. Να τελειώσω, κύριε. Να τελειώσετε, αμέσως το ρίξατε στους αριστερούς ότι φταίνε. Μην πετάγεστε σαν πόρτα. Εδώ η Χρυσή Αυγή έκανε την κότα. Λαό, κοτ. Λοιπόν, κύριε Ραπτόπλη, μην πετάγεστε, επειδή τυχαίνει να ανήκετε στους ανθρώπους οι οποίοι πληρώνουν τα παιδιά στο ιδιωτικό σχολείο, με γεια σας και μπράβο σας. Λοιπόν, απλά είναι μια πολύ καλή επενδυτική ευκαιρία για κάποιον μέσα σε ένα γενικότερο προοδευτικό πρόσημο, συνεπικουρούμενος και από τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας που θέλει και αυτή να έχει ένα προοδευτικό πρόσημο. Λοιπόν, αλλή και τρισαλή τέλος πάντων με τις απόψεις. Στην ουσία δηλαδή αυτό θα είναι μια αποδοχή ότι θα δημιουργηθεί κάτι ρατσιστικό. Δηλαδή, αν δημιουργηθεί ένα σχολείο μόνο για αυτά τα παιδιά, άρα αποδεχόμαστε ότι κάναμε λάθος και δημιουργούμε κάτι το οποίο επικρατεί το ρατσισμό σε αυτό το πράγμα. Και μη σας πω, κύριε Χατζηνάκο, ότι αυτό το σχολείο. Λοιπόν, ακούστε κάτι, Ελληναράδες. Τα παιδιά του Πόκου Λόκου. Λοιπόν, που παντρεύτηκε η Ελληνίδα ο Μαύρος. Ναι. Ξέρετε την μπουλικα έχουν φάει στο σχολείο. Και από τότε που έγινε. Που είπα ότι αντίθετο. Ρουφιάνει τώρα από εκεί πέρα. Σου λέω ότι δεν συμβαίνει αυτό. Χωρίς να πετάει, γιατί θα καταλάβεις που θέλω να καταλήξω. Μα κατέληξε, ναι. Λοιπόν, θα είναι αυτό το πρόσημο, στο είπα, σαν επενδυτική κίνηση. Γιατί στη χώρα μας ουδαίνει μονιμότερο του προσωρινού. Θα το περάσουν σε ένα προοδευτικό πρόσημο με αυξημένα δίδαξα για καλύτερες εκπαιδευτικές προδιαγραφές. Μη σου πω ότι θα έχει και καμιά επιχορήγηση από καμιά ΜΚΟ. Όταν γενικότερα, όπως ανέφερες πολύ σωστά για το παράδειγμα του Ποκολόγου και όλων των υπολείπων άλλων ανθρώπων οι οποίοι έτυχε να. Και όταν οι Βλαχοπαοξίδες στην Άνω Πόλη. Είπαν ότι δουλεύει στο Μετρόπολη στον Πόκο Λόκο, τον κάνω σαν τον αντετοκούπο. Τι καλός που είναι αυτός ο Μαύρος, δικός μας είναι. Είχα Ιβάνια, ρατσιστόμουτρα. Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι. Σε κλίμακα τραγικότητας. Όχι, θα σε ρωτήσω κάτι. Γιατί έχει σχέση με αυτό που λες. Σε κλίμακα τραγικότητας, ποιο είναι πιο τραγικό περιστατικό? Το περιστατικό της 22χρονης ή ας πούμε, αν το παιδί αυτό γεννιόταν και δεν το ήθελε, να υπήρχε αναδοχή από ομόφυλο ζευγάρι, λοιπόν, και να ζώταν μια ζωή. Καλή ερώτηση ο γιατρός. Και σε αυτό που λες υπάρχει. Όχι, το λέγε. Μπράβο. Λοιπόν, Κωστή, περίμενε. Τι προτιμάς, λοιπόν, δηλαδή, σαν κοινωνία, να χαθεί μια ζωή με αυτόν τον τρόπο? Αν με αφήσει να τελειώσει, θα σου πω τι προτιμάω. Ωραία. Λοιπόν, για μένα δεν υπάρχει παιδί που το πετάει η μάνα από τον μπαλκόνι. Η κοινωνία το έχει πετάξει. Δεν υπάρχει παιδί το οποίο δέχεται bullying. Η κοινωνία το έχει πετάξει. Λέει, η κοινωνία το έχει δημιουργήσει από το bullying. Η έλλειψη παιδείας στους γονείς και η έλλειψη θεσμών που να καθορίζουν δικαιώματα σε κάθε παιδί που γεννιέται, εκεί είναι το πρόβλημα. Και εκεί είναι η ουσία του ζητήματος. Ναι. Όταν γεννιέται ένα παιδί στην Ελλάδα, το μόνο πράγμα το οποίο κάνει είναι λογιστικά να χρωστά 43.000 ευρώ. Ναι. Επιδημιολογικά, φίλοι μου, Βασίλη, ξέρεις ποια είναι η συχνότερη μέθοδος αντισύλληψης στην Ελλάδα? Γι' αυτό που είπες, Βασίλη, περίμενα. Λοιπόν, όταν έχουμε κάνει εδώ και 50 χρόνια το να λειτουργείς επιδημιολογικά σαν κάγκουρας, να είναι μαγιά και αλήθεια, να είναι αυτή η γενικότερη πασοκική καθολικά προέλευση που ξεκίνησε και είπες πολύ ορθά προηγουμένως σε κάποιες συνδέσεις μεταξύ Ολυμπιακού και Παοξή, είναι το κοινό πρόσημο της υποκουλτούρας που δεν είχε ποτέ πολιτική θέση και λειτουργούν ο καθένας να λειτουργήσει μόνο για τον εαυτό του. Αυτά όλα είναι τα προβλήματα τα οποία έχουν δημιουργήσει αυτή την κατάσταση. Αν δεν τα πεις τα πράγματα και δεν τα δεις όπως είναι, όλα τα υπόλοιπα είναι, να μην το πω διαφορετικά, θα με κόψω. Πάντως η αλήθεια είναι ότι επιδημιολογικά ενημερώνω ότι η συχνότερη μέθοδος αντισύλληψης στην Ελλάδα, το παραδέχεται και η Ελληνική Γυναικολογική Εταιρεία, είναι οι εκτρώσεις. Είναι τραγικό. Είναι πιο τραγικό από αυτό που ψηφίστηκε σήμερα. Αφού είμαστε κάγκουρες, ρε. Πίνει όλος δυο Άμστελ, δεν βάζει προφυλακτικό, αμολάει μέσα το σπέρμα, πάρ' την έγκυο την άλλη. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτά όμως πρέπει τα παιδιά μας. Ένα λεπτό, ρε Βασίλη. Λοιπόν, συγγνώμη, η πολιτικότητά σου είναι το πραγματικό πρόβλημα και είσαι από τις πρώτες χώρες παγκοσμίως εκτρώσεις. Αντί να πεις στην κόρη σου με ποιο βγήκες μωρή, πάρ' την και πες την ότι αυτό εδώ είναι προφυλακτικό. Και αυτό είναι φωσφοριζούχο. Ναι, συγγνώμη, ναι. Και μέσα. Αντί να την πες, πού γίνονται οι γιες μωροί. Μάγκα, παοξί, μπαμπάζι. Ναούμε. Ναι. Λοιπόν, έτσι είναι τα πράγματα αυτά. Άμα δεν τα πεις τα πράγματα με το όνομά τους, όλα τα υπόλοιπα είναι αμπελοφιλοσοφία της άποψης του καθενός. Τα λέμε, Βασίλη. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Τι να πω εγώ τώρα, που πήγες μωρή. Δεν λέγονται αυτά, ρε, δεν γίνονται αυτά. Τι θα πει που πήγες μωρή. Που πήγες μωρή ήταν το 1950. Το 1950 έμπαινε ο παππούς μου, ο Γιώργος, μέσα στο σπίτι και ο κάθε παππούς τραβούσε ένα βρωμόξυλο τη γιαγιά, να πούμε, την έκανε και 7-8 παιδιά, πού να μιλήσει βουκαριάρα. Τι είναι ένα Θεόκλητε. Ρε, δίθεν αντιδραστικέ τσιγκουναράκι, αν θέλει να σε ιδιωτικό σχολείο το στέλνει στο παιδί σου. Ναι, γιατί ρε Καριόλη, σε ζήτησα δανεικά. Πάμε επόμενη γραμμή. Ή τα πήρα που κάνα παράγοντα. Στο ένα μέτρο, σαγόνι και κάτω είσαι. Πάμε επόμενη γραμμή. Σε πάρω τον λόγο. Όχι, θα το αφήσω εκεί. Είναι παππούδες μας πάντως, δημοκράτες άνθρωποι. Δημοκράτες άνθρωποι. Εμένα το δεν του άρεσε το φαΐ, το πετούσα από τον μπαλκόνι στις σκότες. Πού να. Ορίστε. Κύριος. Ο Έλληνας εποχής. Καλημέρα. Παππούς ο Βασίλης. Ωραίος. Καλημέρα. Ρώτα τη γιαγιά σου. Λέγε, φίλε. Γεια σου Κωστή, καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται, εγώ είμαι. Εσύ είσαι, φίλε. Γιάννης από Στρασβούργο. Στρασβούργο. Δεν στράβωσε το Στρασβούργο, ναι. Στρασβούργο. Ναι. Στρασβούργο είναι στα σύνορα Γερμανίας-Γαλλίας. Γνωστό. Δηλαδή ανήκει στη Γαλλία. Πόσους κατοίκοι έχει. Συγγνώμη. Πόσους κατοίκοι έχει που λένε στην Τούμπα. Πόσους κατοίκοι, θα έχει κανένα εκατομμύριο. Είναι κέντρο του Ευρωκοινοβουλίου εκεί πέρα. Πόσους κατοίκοι ω τη Θεσσαλονίκη. Ναι. Ακριβώς μιλάμε για απίστευτη σπατάλη. Μία φορά την εβδομάδα, ναι. Μία φορά το μήνα, με συγχωρείτε, για μία εβδομάδα έρχονται όλοι οι ευρωβουλευτές και οι παρατρεχάμενοι τους για να κάνουν τα ίδια πράγματα που κάνουν στις Βρυξέλλες. Απλά έτσι. Σε άλλο μέρος, παιδί μου. Μιλάμε για απίστευτο πάρτι. Εγώ έχω πάει στην πλάκα μου. Ήθελα να σχολιάσω το εξής. Ναι. Ζώντας εδώ στα σύνορα, ναι. Μπορώ απλά με το τραμ να πάω στη Γερμανία. Με το τραμ? Με το τραμ. Ναι, ούτε έλεγχο. Εγώ στη Γερμανία μόνο με το Κόρντοβα μπορεί να πάω. Ναι. Respect. Πολύ σωστή και η τακτική που είπες όταν οι δύο μέρες του χρόνου που λες ότι σου πάνε χάλια, που κάθεσαι και. Ξυπνάς το πρωί. Τσακώνεσαι με τον πρώτο άνθρωπο που βλέπεις όταν ξυπνάς. Να μην πούμε παραπάνω. Πας στον κάτω όροφο, τσακώνεσαι με τον κάτω, γιατί ξέρω εγώ, ναι. Βγαίνεις. Την ώρα που βγαίνεις, περνάει μηχανάκι μπροστά από την πολυκατοικία. Να σε κόψει τα δύο. Πας να βάλεις μπροστά τα μάξι, ανάβει το κόκκινο λαμπάκι, το κίτρινο λαμπάκι που λέει κάποια βλάβη έχει. Κλείνεις τη μηχανή, πας σε ένα δωμάτιο ή στο σπίτι ή σε κάνα κοτέτσι ή κάπου σε κάνα μέρος δικό σου και λες δεν βγαίνω. Δεν βγαίνω. Δεν είμαι σήμερα, δεν το έχω. Παίρνεις τηλέφωνο τον κόκκινο, λες κάνε εκπομπή μόνος. Ναι, δεν πάει, δεν γίνεται. Δεν βγαίνει. Δύο φορές το χρόνο γίνεται αυτό. Συνήθως την τρίτη μέρα. Ξέρεις τι λένε, ότι η σοφία είναι πώς το λένε, μια χτένα που την αποκτάς να φτιάξει. Δεν ξέρω αν η σοφία έχει χτένα, δεν ξέρω. Μιλάμε για χτένες εδώ. Είμαι, μιλάς για χτένες. Πονεμένη ιστορία. Ήθελα να πω το εξής. Μου φαίνεται λοιπόν πάρα πολύ επίπλαστο όλο αυτό το οικοδόμημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και είμαι υπέρμαχος και πιστεύω ότι είναι. Είσαι υπέρ των διαιτητών που είναι ξένοι, ρε. Σίγουρα είμαι υπέρ των διαιτητών που είναι ξένοι. Μπράβο. Είστε ανάξιοι να κάνετε τελικό. Εγώ λέω και οι χωροφυλάκοι να είναι ξένοι. Από το Εδιμβούργο να έρθουν. Το πρόβλημα είναι. Και οι ανόκρανοι, αυτοί που είναι φιλάνδοι. Ναι. Με τα μπλε τα καπέλα να πούμε. Τα κράνη. Άμα δεν αλλάξει ο άνθρωπος που διαλέγει τους διαιτητές. Γιατί ξένος δεν πληρώνεται, ξένος δεν λαμβάνεται. Ο Περέιρα επιλέγει. Δεν είναι αυτό τώρα. Εντάξει, μη λέμε όμως ότι επειδή είναι και ξένος έδωσε και τη λύση. Ξέρεις τι γινόταν στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο στο Στρασβούργο? Συγγνώμη. Ξέρεις τι σύμβαινε κατά τη διάρκεια του δεύτερου παγκοσμίου πόλεμου στο Στρασβούργο? Ναι, άμα έλεγες ότι δεν είμαι Γερμανός ή μεγάλος, κατευθείαν στο Auschwitz και στην Τρεμαλίνκα. Μα εννοείται. Η Αλσατή εδώ πέρα είναι οι μεγαλύτεροι τυχοδιώκτες που υπάρχουν. Γερμανία ψηλά, ναι, Γερμανοί είμαστε. Η Γαλλία ψηλά, Γάλλοι είμαστε. Δεν υπάρχει αυτό. Το θέμα είναι ότι αυτό που βλέπουμε, παρόλο που μπορείς να πας δίπλα με το τραμ, και όντως οι άνθρωποι ζουν αρμονικά, μισιούνται μεταξύ τους. Άρα κάτι πρέπει να μας πει αυτό. Να μας πει ο φίλος για ποιο λόγο είναι στο Στρασβούργο. Ναι, γιατί πήγε στο Στρασβούργο? Γιατί ακούγεται την ανική φωνή. Εγώ σπουδάζω εδώ, το Εράσμους μου κάνω. Αν λόγω Εράσμους, πού σπουδάζεις στην Ελλάδα? Στην ΑΣΟΕ στην Αθήνα. Και τελειώνει το εξάμηνό σου. Τι εννοείς? Του Εράσμου, δηλαδή τελειώνεις το εξάμεινό σου. Ναι, ναι, φεύγω από εδώ σε 20 μέρες. Και πού πας? Πίσω στην Αθήνα. Σε ποια γλώσσα συνεννοείς εκεί πέρα στην Αλσάτια? Ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά. Έχουμε και μία βλάχη και εδώ διάλεκτο, την οποία σέβομαι, αλλά δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Ξέρεις ότι είναι η έδρα του ποιμενικού του γνωστού η Αλσάτια, σαν γεωγραφική περιοχή? Είναι η. Ο γερμανικός ποιμενικός που αναφέρεται στην ουσία είναι από εκεί, εκεί γεννήθηκε. Το πλέον η πιο συχνή φυλή που απαντά στα σκυλιά. Ποιμενικός Αλσατίας ή γερμανικός ποιμενικός. Φαντάζομαι θα έχει δει πάμπολα τέτοια σκυλιά. Η αλήθεια είναι ότι δεν κυκλοφορούν πολλά σκυλιά εδώ πέρα. Εκτός εδώ και... κυκλοφορούν, εντάξει, πολλά σκυλιά. Δεν υπάρχουν αδέσποτα όπως στην Ελλάδα. Εντάξει, είναι διαφορετική η κουλτούρα τους. Ούτε και οι άνθρωποι, ούτε δεν τους βλέπω εγώ συχνά και κυκλοφορώ. Γενικά δεν υπάρχουν πολλοί με σκυλιά κλπ. Πολλά ποδήλατα, πολλή ηρεμία. Αφού είναι flat πόλη το Στρασβούργο. Εγώ θα μπορούσα, ρε φίλε, να ζήσω στο Στρασβούργο. Ναι. Δεν θα μπορούσες να τσακωθείς με κανένα, ρε Κώστα. Πότε δεν θα μπορούσες? Σε νερό τα πράγματα. Άστο. Εντελώς. Δεν μας κάνει πόλη, φύγε. Ούτε η Στρασβούργος ομάδα. Έχει χούλιγκανς εκεί. Η Στρασβούργ δεν νομίζω. Κάρκα θα πετάνε στον επόπτη. Όχι. Χούλιγκανς είναι όταν παίζει Μαρσέικ Παρί, γίνεται το ένα να δεις. Αυτό μόνο. Εντάξει, το μεγαλύτερο ντέρμπι από αντιπαλότητα στην Γαλλία είναι το Λιόν Σεν Ντετιέν. Πάμε στον κόσμο. Καλημέρα. Και Λιόν Σεν Ντετιέν. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Σήμερα είχαμε μια ελπιδοφόρα είδηση για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Επιτέλους αρχίζουν, βλέπω, και δίνουν λίγο όραμα στον κόσμο. Όπως, για τους ξένους διαιτητάς. Βέβαια. Ναι. Είναι η αρχή του κακού για όλα. Ό,τι κακό συνέβη στο ελληνικό. Μακάρι και οι ΕΠΟ να έρθουν ξένοι και στην ΚΕΔ ξένοι παντού. Βουλευτές ξένοι. Αμήν. Αμήν, λέω εγώ. Βουλευτές ξένοι. Και αυτό ακόμα. Σημαία ξένοι. Και αυτό ακόμα. Όλα θα αλλάξουν. Και βουλευτές ξένοι άμα γίνει. Θα βάλουμε στο Λευκό Πύργο μια σημαία της Γερμανίας επάνω. Ωραία. Ναι. Και προσοχή, ξένους διαιτητές και να βάλεις και ένα σύστημα να μην ξέρεις. Να μαθαίνεις δύο μέρες πριν. Μα αφού έχουμε που έχουμε επιτήρηση, ρε φίλε, τουλάχιστον ας έρθουν οι ίδιοι να τα εφαρμόσουν άμεσα αυτά που μας αναγκάζουν να εφαρμόσουμε. Αφού έχουμε που έχουμε επιτήρηση σε όλα. Ελάτε κύριοι και εφαρμόστε τα άμεσα. Τι λέτε στο Τσίπρα τι να κάνει, μεθαύριο στο Μητσοτάκι τι να κάνει, και προηγουμένως στο Σαμαρά τι να κάνει. Ελάτε και εφαρμόστε τα άμεσα. Γιατί να έχουμε, μεσάζονται είναι οι δικοί μας κυβερνήσεις, ρε φίλε. Τα έξοδα. Διαιτησία ποιο τα κάνει. Οι ομάδες θα τα κάνουν. Φυσικά οι ομάδες. Οι ομάδες. Η ανώτρια πρέπει. Η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ. Εμείς δηλαδή. Ό,τι προβλέπει τέλος πάντων το καταστατικό. Για τα έξοδα του διαιτητού. Με ένα σωστό σύστημα, οι ξένοι διαιτητές θα σώσουν το ελληνικό ποδόσφαιρο, παιδιά. Θα έρθουν και επενδυτές. Θα γίνει φοβερό πρωτάθλημα. Και το ΒΑΡ θα εφαρμοστεί τελικά από του χρόνου. Ναι. Αν εφαρμοστεί το ΒΑΡ. Είναι σίγουρο να το χρηματοδοτήσει κάποιο. Τελείωσε. Ο Ιβάν είπε ότι άμα γουστάρετε το χρηματοδοτώ εγώ. Το θέμα είναι ποιος θα είναι τηλεοπτικός πάροχος και ποιος θα χειρίζεται το ΒΑΡ. Αν θα είναι μέσα από τον τηλεοπτικό πάροχο η παραγωγή της εικόνας, θέλω το ΒΑΡ, θα είναι μια άλλη γιατί παραγωγή. Θα γίνει πιο πολύ ίντρικα του χρόνου με το ΒΑΡ. Ξέρεις γιατί? Που ναι. Θα σπάει ο ρυθμός κάθε τρεις και λίγο. Όχι. Γιατί η ερμηνεία του διαιτητή όταν θα γίνει θα το θεωρούν. Θα το θεωρούν το διαιτητή πιο απατεώνα. Ο Κομίνης με το ΒΑΡ τι θα έδινε στην Τούμπα πάντως στο ΠΑΟΚ? Offside. Γκολ θα το μέτραγε. Γιατί το μέτραγε? Το μετρούσε γκολ. Γιατί? Έχω την πληροφόρησή μου ότι από την εικόνα που είδε ο ίδιος πιστεύει ότι είναι γκολ. Τώρα τι δουλειά κάνει ο Κομίνης? Νομίζω ότι είναι συνοριοφύλακας, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Η ίδια δουλειά με τον Αυτάνα, με τον. Νομίζω. Δεν έχω. Όχι, ρε παιδί μου, στην ελληνική αστυνομία ότι. Να πω κάτι άλλο τώρα. Ναι. Να μιλήσουμε λίγο για μπάλα. Μίλα λίγο. Έτσι όπως τα βλέπω τα πράγματα, ο Πρίγκιουτ το βλέπω να απολύεται. Ακούει για 4 αγγλικές ομάδες. Ναι, αλλά όχι 4,5 που τον. Πάνω από 7-8. 4,5, εγώ κάτι για 8 πιστεύω. Στα 8 τον δίνουν, έμαθα κι εγώ. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι. Ναι. Εσύ είσαι της άποψης να αποκτηθεί ένας παίκτης μπροστά, ο οποίος να είναι έτσι σκόρε των 20 γκολ και από πίσω να υπάρχει ένας νεαρός τύπου Λάμπρου, ή να αποκτηθεί ας πούμε ένας πώς είχε η ΑΕΚ το Λιβάγια με τον Αρούχο, να ένας παραδείγματος χάρη να έχεις τον Κόντε με τον Μπούκι. Τον Κόντε τον θέλω, αν ήταν να πάει στον ΠΑΟΚ, αν πουλιόταν ο Πέλκας. Γιατί ο Πέλκας δεν είναι χαφ. Αυτό που τον βγάλαν καλύτερο χαφ είναι η Λύθη. Όσοι ποδοσφαιρικά ηλίθιοι εννοώ, να μην παρεξηγούμε. Τον Κόντε εννοείς δίπλα στον Πρίγιοβιτς. Δίπλα στον Πρίγιοβιτς. Όχι κορυφή. Με μεγάλη κίνηση, με Κόντε Πρίγιοβιτς. Άρα 4-4-2 ή 3-5-2 μετά. Ναι, 4-4-2 ουσιαστικά παίζει ο ΠΑΟΚ. 4-4-2 με τον Μπέλκα, δεύτερο σέντερφορ. Μια ομάδα που κάνει. Και 3-5-2 πέρυσι μια αριστερή μπακάρα μαζί με το Μάτος και μέχρι και 3-5-2 μπορεί να πάρει. Δεν είναι ο Κόντε αντικαταστάτης του Πρίγιοβιτς. Ναι. Άλλο στυλ παίκτης είναι. Εγώ θα έλεγα αντικαταστάτης, έτσι όπως το θέλουμε, στο στυλ που το θέλουμε, είναι ο Γουάρντα του χρόνου. Του Πέλκα. Δηλαδή δεκάρι να είναι πίσω από τον. Αλλά εμένα θα μου άρεσε να παίξει 4-4-2 με άλλα σεντερφόρ. Δηλαδή αν πουλήσουν τον Πρίγιοβιτς να πάρει συμμετοχικά σεντερφόρ. Κοίταξε ο Πρίγιοβιτς, κακά τα ψέματα. Δεν μπορεί να βγει από την περιοχή να παίξει κόλλο, ούτε να φύγει στην αντεπίδεση. Όμως, ο Πρίγιοβιτς τεχνικά μέσα στην περιοχή, όταν λέω τεχνικά, η τεχνική του μέσα στην περιοχή, στην εκτέλεση, είναι πολύ καλή και χαμηλά. Σ' αρέσουν εσένα αυτά τα φόρ που είναι δηλαδή... Ναι, αυτά τα φόρ μου αρέσουν. Ναι, αυτά τα φόρ μου αρέσουν. Πιο συμμετοχικό, πιο εργάτη, πιο... Όχι, όχι, αυτά τα φόρ μου αρέσουν και βάζω τρεις από πίσω, ο ένας να είναι... Σαν δεκάρι πιο πολύ, ή δεύτερο φόρ που να ξέρει μπάλα. Εντάξει. Και εάν ας πούμε δεν έχω το χαφ, το δεκάρι που να έχει στοιχεία όπως είναι ο Πέλκας, βρίσκω έναν εξτρέμ αυτά τα στοιχεία. Στη Λουάρντα όπως λες εσύ. Οκ. Okay. Ναι, ναι. Πάντως τον Κάνιας πρέπει να τον πουλήσουν, να πάρουν τον Κάνιας, να τον βάλουν σε ένα Λάντα Σάμαρα, παλιό, που είναι παππούδες, και να τον πούνε, άντε βάλε πετρέλαιο και η κυροζήνη και σήκω φύγε. Όποιος έφερε τον Κάνια στο ΠΑΟΚ. Θέλει κρέμα το φίλο. Ναι, τον Γκάνια στις μπέτσεις της Ισπανιόλ τον έχει δει κανείς να αγωνίζεται και στο Ισπανικό πρωτάθλημα της Πριμέρα που είναι πιο απαιτητικό. Πάτα λέει. Τον Γκάνια φίλε. Τον Γκάνια δεν τον έχεις δει στην μπέτση στην Ισπανιόλ που αγωνιζόταν. Είναι σαν να βλέπεις δύο διαφορετικούς ποδοσφαιριστές. Καμία σχέση ο Γκάνια της Πριμέρα με αυτό που βλέπουμε στην Ελλάδα. Το Μανσόν τον είδε στον πρώτο γύρο στον Ατρόμητο. Έχει ένα γυράδικο εκεί. Φούσκωσε. Στα μάγουλα πώς γίνανε. Όπως και ο Λούκας Πέρεθ στον ΠΑΟΚ δεν έπαιξε αντίστοιχο ποδόσφαιρο που έπαιξε στη Λατούνια. Ο Ματσόν όμως έχει φοβερά κλεψίματα. Ο Λούκας Πέρεθ, επειδή κάτι άμπαλοι κάνανε κριτική σε μένα και καλά κάνανε, τους αντιπαρέρχομαι εγώ. Ο Λούκας Ρεβόδια Παοξίδες, όσοι είπατε ότι ο Ραπτόπουλος δεν είδε τον Λούκας. Ο Λούκας την είχε αράξει έξω δεξιά, έπαιρνε την μπάλα και την πέταγε ασίστ. Στο 1,5 γύρο την έπαιζε ασυσταδόρος. Όταν αποφάσισε να πατήσει περιοχή και να γίνει Forex Trem, τότε ο Λούκας κοίταξε τον γκόλο του πότε ήταν στο τέλος του πρωταθλήματος να βάλει τα γκόλ για να φύγει, τότε έπαιξε μπάλα. Πάμε παρακάτω, επόμενα μήνυμα. Πάντως ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να στριφθεί απαραίτητα. Εμείς τους κάνεις ότι κοιτάξτε, δεν τα δίνει όλα για την ομάδα σας. Εκεί πρέπει να κάνει αυτές τις κινήσεις με τα βόδια από πάνω. Τι να πούνε ναι, ρε, αυτός γιατί λέει πράγματα τα οποία θα είναι ωφέλιμα. Ποιούνε και προσωπολα, λατρεύουν πρόσωπο το Χαϊβάνι, του λες ο Γκαρσία. Ρίχνει γροθιές γιατί δεν μπορεί να περπατήσει. Όχι, ο Γκαρσία ήρωας. Φάει τον ΠΑΟΚ τέταρτο με τον Γκαρσία. Πάμε στον επόμενο τώρα. Όμως ναι. Ο Κάνιας έχει κάτι παράδοξο. Τι παράδοξο έχει ο Κάνιας? Πέτυχε το πρώτο του γκολ στην καριέρα στον ΠΑΟΚ. Ο Κάνιας, ναι, φαντάσου τώρα ένα χαφ εξάρι, ο οποίος σε 7 χρόνια έχει γραμμή. Είχε άλλα χαρακτηριστικά, αλλά ήταν πραγματικά σκύλος εκεί. Ναι. Το τι έγινε εδώ στην Ελλάδα είναι θέμα γλώσσας, είναι θέμα κλίματος, δεν ξέρω. Θέμα πίτας γύρω, ναι. Πολλά επηρεάζουν, κακή διατροφή, δεν ξέρω. Δεν βλέπεις ότι κάνουν κακή διατροφή. Κοίταξε. Εδώ εμείς κάνουμε αθλητισμό και βγαίνουμε έξω, μυρίζουμε να πούμε και θα κάνουμε την ατασταλία. Καλημέρα. Καλησπέρα σας. Καλώς τον. Βασιλάκη, καλά είσαι? Άριστα, είχα έρθει και στα μέρη σου πριν 3 εβδομάδες να δει το Καστοριά Περιστέρι. Εντάξει, σίγουρα θα έχεις δουλειά εκεί γιατί είναι περίοδος περίεργη αυτή. Φίλε, έχω πάντα, αλλά το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Και να ξεκινήσω με το πρώτο θέμα που θέλω να δείξω. Δεν ξέρω πώς λειτουργεί στο κομμάτι των γονιμοποίησεων, δηλαδή πόσες γέννες θες να βγάζεις το χρόνο. Αν θες να βγάζεις μόνο το Δεκέμβρη, για να δουλεύεις 3 γέννες μέσα σε μια διετία. Μία γέννα το χρόνο. Δηλαδή είναι αυτό το κλασικό που γεννάμε εκεί στην περίοδο των Χριστουγέννων. Τι γεννάει, τι με ευθύρα σε μιλά. Ο άνθρωπος κτηνοτρόφος. Κτηνοτρόφος. Εντάξει. Εκτροφή έχει, εντάξει. Γιατί υπάρχουν πολλοί που ψάχνουν και το 3 φορές μες στη διετία. Υπάρχουν ζώα που γεννάνε με κεσαρική. Ναι. Ναι. Το επισκληρίδιο δηλαδή πόσο κοστίζει εκεί, παραπάνω? Δεν έχει επισκληρίδιο. Δεν έχει στα ζώα επισκληρίδιο. Πόσες μάνες έχεις? Πόσες μάνες έχεις, ναι. Προβατήρες έχει άνθρωπος. 140. Ναι. Και πόσες προοπτικές έχεις να αντικαταστήσεις, ξέρω εγώ, από τις καινούριες γέννες σου? Τι του λέει, ρε. Τι είναι προβατήρι? Ξέρω ότι καταλαβαίνει τώρα ο Νίκος. Εντάξει, είναι θέματα που δεν τα καταλαβαίνετε εσείς. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά. Αφού σου έχω πει ρε, για μια διετία το 100% θα κρατιέται για αναπαραγωγή, δεν σου έχω πει. Α, το μοντέλο αντικατάστασης για τις μάνες. Στόχος είναι τα 500. Τι ζώα είναι, ρε φίλε, πες να ξέρουμε. Προβατίνες. Τι είναι, νομίζω. Όχι, Δαμασκού ή Ζάνεν, τι έχεις εσύ εκεί πέρα πάνω. Τι Δαμασκού, έχει προβατίνες Δαμασκούς. Αλπίν, μια χαρά είναι Αλπίν. Για το κλίμα της Καστοριάς το καλύτερο δυνατό. Ράτσε είναι αυτά από πρόβατα, τι είναι. Κατσίκια, ρε, γίδες. Α, γίδες. Ανημάρκες. Αυτά που θέλω λίγο. Πες άσον άνθρωπο για τις γίδες τώρα. Να ξεκινήσω λίγο από το Καρδικιώτη. Ναι. Καρδικιώτη. Καταρχήν, πριν ξεκινήσει για τον Καρδικιώτη. Και στο όνομα της Μακεδονίας και στο ομόφυλα ζευγάρια δεν κουνιέται φίλο, Πέρασε η κομμούνα, ο μεγάλος ηγέτης αυτός της Τσίπρας και οι υπόλοιποι δήθεν, να πούμε, πώς τους λένε, συντηρητικοί και τα λοιπά, το πέρασαν. Κατάλαβες. Αφού δεν μιλάτε, άρα συμφωνείτε με το σύμφωνο συμβίωσης, ναι. Και το... Ναι, πάμε παρακάτω, λέγε. Φτάσω και εκεί. Λοιπόν, Καρδικιώτη, ήρθε στην Καστοριά για να παίξει μπάσκετ, αλλά πρώτα βγήκα τα λουκούμια, μετά βγήκαν οι καλαθοσφαιριστές από το Ωραίο διπλό η καρδίτσα σήμερα, στοιχηματικά στο 2.60 εκεί μέσα στην Καστοριά. Ακούσέ με τώρα, είναι πολύ τυχερή εδώ στην Καστοριά που λόγω φόρτου εργασίας έχω σταματήσει την εκπομπή. Είστε πολύ τυχεροί οι Καστοριανοί, ειδικά οι παράγοντες εκεί του μπάσκετ. Πρώτα κατέβηκα τα λουκούμια, μετά οι καλαθοσφαιριστές της καρδίτσας. Τέλος πάντων, αυτά τα πούμε εν καιρό. Όσον αφορά εσένα, ρε φίλε μου, κτηνίατρε, που σέβομαι και εκτιμώ ιδιαίτερα, οκταδύναμο θα κάνετε τα ζώα στο στρατό. Δεν σ' άκουσα, φίλε Νίκο. Οκταδύναμο, λέω, θα κάνετε τα ζώα. Δεν έχουμε εμείς δυστυχώς παραγωγικά ζώα. Μακάρι να έχουμε εκτροφές. Εντάξει, πάρε ένα και τράβα και στο δικό σου το μπούτι, ρε παιδί μου, ή εδώ στο πράσινο. Δεν βλέπω καλά τώρα τελευταία. Θα πάθω κάνα μελιτέο πυρετό, δεν με σκέφτεσαι. Είναι δυνατόν να δώσανε παιδάκι στις αδερφές. Καλεί ο σύλλογος γονέων και συνδεμόνων τις μητέρες των παιδιών στο σχολείο. Εκεί θα είναι το γέλιο το μεγάλο. Ποιος θα μπορεί να κάνει τη μαμά, ρε, είστε παιδίε. Αυτό που γράφει το σύμφωνο συμβίωσης. Αυτός που ψήφισε. Όποιος έχει δηλωθεί ως μάνα από τις δύο. Αυτός θα πάει. Ακούστε, δημοκράτες. Άιντε. Δημοκράτες. Ψηφίσατε δημοκράτες. Μη μιλάτε τώρα. Του Μπέκα δημοκράτες. Να σε φέρει κανένα βλαστάρι η κόρη σου θα ήθελα που ομόφυλο ζευγάρι. Να σε δω εκεί. Δημοκράτηση. Κανένα πρόβλημα. Πάντως και η φόρη που προέρχεται από το Πασόκ ψήφισε θετικά. Όλο το παλιό Πασόκ στην ουσία θετικά ψήφισε. Η Χρυσή Αυγή ψήφισε, με λέει ο Καλτσίδης. Όχι. Άλλοι είναι κότες. Δεν απήγε η Χρυσή Αυγή. Πώς δεν απήγε. Πώς ψήφισε, ρε Καλτσίδη, πάρε τηλέφωνο. Πώς ψήφισε. Αν ψήφισε λίγο τα μοντέλα. Αν ψήφισε του Μπεκί. Θα έχουμε ομογονοϊκές οικογένειες. Οι κουκουέδες δεν ψήφισαν. Θα έχουμε ομογονοϊκές οικογένειες. Τι να κάνουμε. Πέρα αυτό που σε ρωτάω. Ναι. Ποιος θα είναι η μαμά του παιδιού, ρε. Αυτό είναι το πρόβλημα, ρε. Ποιος θα εκπροσωπήσει το παιδί. Τώρα θες να σου απαντήσω. Θες να σου απαντήσω. Ναι. Όταν σήμερα ένας άντρας είναι άνεργος 2 χρόνια και βάζει την ποδιά και η γυναίκα έχει δουλειά. Θα μου πεις, άμα δεν τον κρατάει, τον διώχνει. Ποιος είναι η μάνα και ποιος ο μπαμπάς. Όταν ξεσκατώνει ο μπαμπάς το παιδί την ώρα που η μάνα, να πούμε, πηγαίνει και δουλεύει και είναι άνεργος. Τι σχέση έχει η φροντίδα του παιδιού. Λοιπόν, ο ρόλος της μαμάς. Τι συγκρίνεις, ρε άνθρωπο του Χριστού και του Παναγία βραδιάτικα, ρε. Αυτό το παιδί που αναφέρεσαι το έχει γεννήσει μάνα. Το έχει βγάλει. Μπράβο το Λεβέντη. Η Χρυσή Αυγή, κάνουμε λάθος. Η Χρυσή Αυγή καταψήφισε. Και η Ένωση Κεντρών καταψήφισε. Μπράβο στην Χρυσή Αυγή. Το ΚΚΕ δήλωσε παρόν. Αυτοί είναι κότες. Αποσύρω τη Χρυσή Αυγή. Μπράβο τη Χρυσή Αυγή που είχε άποψη. Και το Λεβέντη. Και το Λεβέντη, μπράβο. Το αποσύρω και λέω κότες στους κουκουέδες. Ναι, γιατί υπήρχε μια λεπτομέρεια εδώ που δεν την είδαμε. Ευχαριστώ τον Γιάννη Χιλιτίδη που με ενημερώνει. Συνέχισε, ρε. Λέω, το παιδί που αναφέρεσαι εσύ το έχει γεννήσει η μητέρα, το έχει βγάλει από τα χέρια του. Αυτό το παιδί το έχει γεννήσει η μητέρα που αναγκάστηκε ο πατέρας από ανεργία να μπει στην κουζίνα. Ποιος θα πάει να πει εγώ είμαι η μαμά του, ρε. Αυτά πες τα στα κόμματα που ψήφισες για να πάρεις επιχορήγηση για τα πρόβατα εσύ. Ναι, ναι. Αλήθεια, αυτά να τα πεις στα κόμματα που τα γλύφεις και όταν έρθει κανένας υπουργός παίρνεις κάψεις παλιόβλαχη από την Καστοριά να πούμε. Ναι. Αυτά σου λέω εγώ τώρα. Εγώ το 10.000 δεν πήγα να το βάλω στο βρακάκι. Δεν ξέρω. Ακούς σου λέω εγώ. Ναι. Εγώ δεν το έπαιξα μπρούκλις με ξένα λεφτά. τα πήρα επιχορήγηση, εγώ αγόρασα κι άλλα ζώα, δεν πήγα το βάλω στο βρακάκι της τραγουδίστριας. Εντάξει. Δεν ξέρω τι έκανες εσύ, όλοι εσείς οι επαναστάτες που χάσαμε το όνομα της Μακεδονίας και τα ομόφυλα ζευγάρια παίρνουν τα παιδιά, τα κόμματά σας ψηφίσανε του Μπέκα και πάμε στον επόμενο Καστοριανέ. Μετά τον τελικό κυπέλο θα τα πούμε εμείς οι δύο. Όταν πιάσει το δεύτερο πέναλτι ο Πασκαλάκης ο φίλος μου. Επόμενη γραμμή. Το βλέπεις τόσο μακριά να πηγαίνει, Πώς? Ναι, το βλέπω μακριά να πηγαίνει. Καλημέρα κύριε. Σφιχτό παιχνίδι, φαντάζομαι, κακό παιχνίδι. Όπως το μάτι του προαθλήματος θα είναι. Για να ακούσετε. Την ίδια λογική. Μάλιστα κύριε. Εγώ θα μιλήσω για το άνθος του ελληνικού αθλητισμού, την ΑΕΚ. Ναι. Επειδή άκουγα πριν για κάτι για προκρίσεις, για ομίλους και τέτοια. Ναι. Ναι, λίγο σεβασμό στην πρώτη ελληνική ομάδα που πέρασε στους ομίλους της Champions League. Αυτό είναι όταν η ΑΕΚ ήταν μεγάλη ομάδα. Τώρα είναι 25 χρόνια μετά. Εντάξει, δεν θέλω ράπτο που να μιλήσουμε με κανέναν άλλον. Ποιος δεν σέβεται τις ομάδες? Κριτική κάνουμε. Οι ομάδες είναι σεβαστές όλες. Ναι, λέω σεβασμό στην πρώτη ελληνική ομάδα που πέρασε σε ομίλους Champions League. Ναι, για την ΑΕΚ. Δεύτερον, εμείς οι ενωσίτες βλέπουμε τα τείχη και τις κολόνες στα Φιλαδέλφια να σηκώνονται και μας σηκώνεται όλο μας το είναι. Εμένα δεν μου σηκώνεται όταν βλέπω τη Νέα Τούμπα στις μοκέτες ακόμα. Για εμάς τους ενωσίτες μιλάω. Α, συγγνώμη. Ναι. Γιατί η Νέα Τούμπα εδώ και 20 χρόνια όταν ο ΠΑΟΚ βγαίνει από το στόχο, ποπ, τη βγάζουμε σε μοκέτα. Θα τη βρούνε. Ναι. Εμείς τη βρήκαμε την άκρη μας. Αφού βρήκες με τον Τσικουναρά άκρη να κάνεις γήπεδο και να πάρεις πρωτάθλημα, respect ρε φίλε. Τι να πω εγώ. Τι να πω εγώ. Στρατόπουλε, για το παιχνίδι άκουσα που έλεγες ότι καλό θα είναι να δώσει χώρο ο ΠΑΟΚ στην ΑΕΚ. Ναι. Να δώσει χώρο. Ναι. Έχει δώσει πολλές φορές φέτος να κάνει κυκλοφορία στην άμυνα το ΠΑΟΚ. Έχει πιεστεί σε πολλά παιχνίδια. Η ΑΕΚ, φίλε, θα τον πιέσει το ΠΑΟΚ. Θα τον πιέσει σε μια άμυνά του που λέμε ότι είναι καλή, αλλά αμυντικά και ο Μάτος και ο Βιερίνια και ο Κρέσπο έχουν θέματα. Όπως και ο Κάνιας. Δεν είναι δοκιμασμένοι. Άμα πιεστεί ο ΠΑΟΚ ψηλά και έχει κουράγια, αν έχει κουράγια, γιατί μες στο Μάιο να πούμε. Αν έχει κουράγια. Τα center for της ΑΕΚ πιέζουν ψηλά, αυτό το ξέρεις. Ναι, αλλά αυτό όμως Μάιο μήνα με 3 διοργανώσεις δεν θα είναι εύκολο για σένα. Ακόμα τρέχει ο Αραούχο. Εντάξει, ναι. Ο άνθρωπος χάνει την μπάλα και πέφτει για τάκλι. Πιέζει. Ναι. Θα πιέσει τα center back. Ο Πάουκ είναι δοκιμασμένος να αλλάξει πάση στην άμυνά του. Όχι. Ωραία, πρόσεχε τις συμβουλές που δίνει του Λουτσέσκου, γι' αυτό το λέω. Ναι. Άντε, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Η ΑΕΚ θα παίξει σίγουρα με 3 στόπερ πάντως στον τελικό. Ναι, εγώ δεν είπα ο Πάοκ να παίξει αντιποδόσφαιρο, δεν του ταιριάζει. Αλλά το τυράκι μερικές φορές μπορεί να το δώσει την ΑΕΚ την κατοχή και να τη φύγει στο χώρο. Δεν ξέρω τι χάφ θα κατεβάσει η ΑΕΚ. Ένα μικρό σχόλιο πρωτού πάμε στους τελευταίους όσον αφορά και το πρωτάθλημα που δεν έχω πει κάτι. Όσες είναι στις γραμμές, Κώστα. Ναι. Λοιπόν, ένα μικρό σχόλιο με 3 πινελιές από ένα πράγμα που πιστεύω τώρα που τελείωσα το ελληνικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, αν ο Ιβάν Σαββίδης είχε το επιτελείο της ΑΕΚ, Μπάγεβιτς, Λιμπερόπουλο, Δημητριάδη, Χιμένεφ προπονητή και αυτούς τους παίχτες, θα είχε πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα φέτος με 15 βαθμούς διαφορά. Έτσι. Βγάλτε τα συμπεράσματά σας. Τέλος. Εγώ έχω άλλη άποψη. Τέλος. Να ακούσουμε τον γιατρό. Λοιπόν, η άποψη. Καταρχήν ο ΠΑΟΚ την πάτησε σε ένα και μοναδικό παιχνίδι. Για την ιστορία των γεγονότων, έχει παιχθεί το ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ήταν μια αγωνιστική με το Ατρόμητο ΣΑΕΚ, θα πήγαινε στο συν 4. Και νομίζω ότι ήταν πολύ διαφορετική όλη η κατάσταση. Πήγαινε με διαφορετικό αέρα στην Τρίπολη. Σωστό. Και πολύ διαφορετικά θα ήταν η ΑΕΚ στην Τούμπα. Δεν μπορώ να μιλάω αποθετικά. Ναι. Γενικότερα ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα, όπως το είπε ο κύριος Παντελίδης, που το σέβομαι προπονητικά, ότι είναι πολύ καλός, θα έχει την μπάλα στα πόδια του. Το αντίθετο είναι για την ΑΕΚ. Δηλαδή η ΑΕΚ θέλει να κλέψει ψηλά, να πιέσει ψηλά. Όταν δεν έχει την μπάλα στα πόδια της ΑΕΚ είναι επικίνδυνη. Ναι. Είναι δύο διαφορετικές σχολές ποδοσφαίρου. Από τη μία. Σαφώς. Η ομάδα του ΠΑΟΚ μου άρεσε περισσότερο. Αυτό που έδειξε. Ο ΠΑΟΚ έδωσε την εντύπωση ότι ήταν πιο ελκυστικός. Η ΑΕΚ έδωσε την εντύπωση ότι μόχθησε πιο πολύ γι' αυτό εδώ. Μόχθησε. Σε επίπεδο ποιότητας μεσοεπιθετικά εδώ συζητάμε. Η ΑΕΚ είχε ανύπαρκτο άξονα. Σώζεται το Χιμένεθ. Γιατί. Αν τους έδινες όλους αυτούς το φετινό πρόεδρο Ιβάν Σαββίδη, θα το πέραν το πρωτάθλημα 15 βαθμούς διαφορά. Τέλος, μη λέμε τώρα, δεν χρειάζεται. Δεν ξέρω γιατί. Έτσι λέω εγώ από αυτά που είδα. Δεν ξέρω γιατί η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ υστερεί σε πολλές θέσεις συγκριτικά με τον ΠΑΟΚ. Στις περισσότερες κατά κύριο λόγο. Δηλαδή περίμενε μια ομάδα που υστερεί σε πολλές θέσεις, που δεν είχε φίλους, που δεν είχε υποτίθεται ΕΠΟ, που δεν είχε όλα αυτά τα στοιχεία, πήρε το πρωτάθλημα, υστερούσε και σε πολλές θέσεις. Πώς γίνεται ρε Γιάστρε? Εγώ σου λέω άμα τους έριχνες όλους αυτούς με τα ασπρόμαυρα εδώ πάνω στη Θεσσαλονίκη, θα παίρναν 15 βαθμούς στο πρωτάθλημα. Με τις μπαλαδόφατσες. Γιατί η ΑΕΚ είχε μπαλαδόφατσες. Όχι, η ΑΕΚ ξεκινώντας το φετινό, έτσι, το στόχο που έθεσε ήταν να μπορέσει να συλλέξει βαθμούς στην Ευρώπη. για να μπορέσει να αλλάξει αυτό που λέμε το οικονομικό στάτους και αν πουλήσει ποδοσφαιριστές να τους πουλήσει σε καλύτερη τιμή. Αυτό ήταν και ο βασικός στόχος και επιδίωξη της να μπει στους ομίλους του Europa League. Εξ αρχής ήταν επιτυχημένη χρονιά. Οπότε έχοντας πετύχει το βασικό οικονομικό στόχο η ομάδα, παίρνοντας όλο το market pool από το Europa League, λειτουργήσε με λιγότερο άγχος. Και όταν ένας παίχτης δεν έχει την πίεση, είναι λογικό να λειτουργεί και πιο ελεύθερα. Εγώ άλλη ομάδα είδα να μοχθεί και άλλη ομάδα να είναι λίγο πιο άνετη στον αγωνιστικό χώρο. Η ΑΕΚ, όχι, η ΑΕΚ, εγώ λέω ότι μόχθησε. Μόχθησε η ΑΕΚ μέσα στο χορτάρι. Βάσει budget, βάσει roster, δεν την είχε η ΑΕΚ. Κανείς δεν απαιτούσε από την ΑΕΚ να πάρει το πρωτάθλημα στην αρχή της σεζόν. Ραπτόπουλος, είμαι σε ποιο άποψη συντάσσεις από τις δύο? Δύσκολη. 10 δευτερόλεπτα έχω. Έχεις 10. Πες μας και λοιπόν. Εντάξει, και εγώ συμφωνώ με τον γιατρό. Δεν μπορεί μια ολόκληρη χρονιά να νερείται με δύο παιχνίδια ΠΑΟΚ Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ έδειξε φέτος χαρακτηριστικά ότι μπορεί για το πρωτάθλημα και μου το απέδειξε σε ένα παιχνίδι. Πανετολικός ΠΑΟΚ, το πέναλτι στο 86. Που πήρε ο ΠΑΟΚ. Ο περσινός ο ΠΑΟΚ και ο προπέρσινος θα το είχαν αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, να απαντήσω στον 898 χωρίς να τον βρίσω. Μένω λαϊκή τούμπα. Λέω όχι στο Κουστούμι και στο Στρασβούργο. Μιμούμε Βέγκο, αλλά θέλω το ιδιωτικό σχολείο. Δειλέ και ροσκόπε. Λοιπόν, άκουσε να δεις. Μάθε ότι για το παιδί του ο καθένας κάνει πράγματα τα οποία είναι σημαντικά. Και εγώ πιστεύω ότι για το γιατρό, για το σχολείο, πρέπει να πληρώσω ιδιωτικό γιατρό και ιδιωτικό σχολείο. Και φροντιστήριο και τα λοιπά. Εντάξει. Άμα δεν σου αρέσει, εσύ το παιδί σου στείλ το στο Κορδελιό και οπουδήποτε άλλο. Δεν είναι κακό. Καλό είναι και το δημόσιο σχολείο. Επειδή όμως το δικό μου παιδί είναι λίγο ζωηρό σαν και εμένα, επέλεξα και σε απολογούμε τώρα το ιδιωτικό σχολείο. Δεν χρειάζεται να απολογηθείς, Κώστα. Ναι. Έχεις το δικαίωμα της επιλογής. Ναι. Στη δημοκρατική χώρα ζούμε. Εντάξει, υπάρχουν δύο μορφές εκπαίδευσης. Κάποιοι προτιμούν τη δημόσια. Δεν το έπαιξα ούτε κομμουνιστής ούτε τίποτα. Πιστεύω στον καπιταλισμό, πιστεύω στον νόμο του ισχυρού και πιστεύω στην Ελλάδα, στην ιδιωτική πρωτοβουλία και όχι στην κρατική. Άρα, αν αρρωστήσει το παιδί μου ή εγώ ή οποιοδήποτε, η γυναίκα μου ή όποιον μπορώ να βοηθήσω, θα πάω στον ιδιωτικό γιατρό, γι' αυτό κάνω τόσες δουλειές και πηγαίνω στο ιδιωτικό σχολείο γιατί πιστεύω ότι οι τεμπελχαλάδες οι καθηγητές δεν διδάσκουν τα μαθήματα όπως πρέπει. Όχι ότι το παιδί. Δεν είναι όλοι έτσι, ναι, στα δημόσια σχολεία. Έτσι λέω εγώ. Τάξη. Έτσι λέω εγώ. Καλημέρα. Ναι, γεια σας. Δεν πάω στο Ιπποκράτιο, δεν πάω στο Αχέμπα, δεν πάω στο Λύκειο Τούμπας. Γεια σας, εγώ είμαι. Γεια σας. Προτιμώ να έχω το Κόρντομπα και να πληρώνω τα. Πέρα, Ραπτόπουλε. Σακόβιλε. Τα ξέρουμε. Ναι. Όχι για το Λακαμά τον 898. Μας κάνει κριτική και καλά κάνει βέβαια το παιδί. Δεν αντέχει κανένα. Ναι, εντάξει, όχι στην κριτική. Όποιος φοβάται την κριτική είναι ο θάνατος του ταλέντου. Ο Σίζμ το είχε πει αυτό. Πάμε στους 5 τελευταίους. Έλα, φίλε, ναι. Εγώ ήθελα να πω ότι με το VAR είμαι full υπέρ. Και εγώ είμαι υπέρ γιατί θα πέσει πιο πολύ ξύλο του χρόνου. Και αν γίνεται και σε 10-20 χρόνια να καταργηθούν και εντελώς οι διαιτητές, να μην υπάρχουν καθόλου, μια χαρά θα ήταν. Ναι, έτσι νομίζεις εσύ. Τεχνικά, άμα θέλουνε. Ανά πάσα στιγμή γίνεται αυτό. Δε στα play session πώς παίζουν που είναι όλα με τσιπάκια και με τέτοια. Φόρεσες 22 τσιπάκια στους ποδοσφαιριστές, τελείωσε. Μπορεί ένα παιχνίδι να τελειώνει χωρίς το παραμικρό λάθος και στην μπάλα. Τους φοράς όλους ένα μικροτσίπ και τελείωσε. Γίνεται PlayStation. Πάμε παρακάτω. Με το γιατρό λίγο το. Εδώ είναι ο γιατρός. Ναι, ακούω, μια χαρά. Γιατρέ, τι έγινε, είχες πει δεν ξαναπατήσεις το πόδι σου πώς και ήρθες? Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ναι, ωραία. Είχες πει ότι μισείς τους οπαδούς και δεν σ' αρέσει ή είσαι φίλαβλος και τέτοια. Εντάξει, δεν γουστάρω αυτό που λέμε το οπαδιλίκι. Δεν είναι στη φιλοσοφία μου. Προχθές που έστειλες μήνυμα στο Ραπτόπουλο για τη Λαγοφλόρο, προς τι έγκυται στο φίλαβλο πλέον αυτό? Καλή ερώτηση. Εντάξει, είναι μια ομάδα που δεν τη συμπαθώ. Εντάξει, έχει αυτά τα χαρακτηριστικά και θέλω να τη μειώσω. Άρα δεν σέβεσαι όλες τις ομάδες που είπες. Πριν σέβομαι όλες τις ομάδες είπες. Άρα δεν τη σέβεσαι. Όχι, δεν σέβεται, αλλά τη μισεί κιόλας. Εντάξει, τον Παναθηναϊκό οντότητα ως αθλητικό οργανισμό δεν τον αγαπάω. Δεν θέλω να εξαφανιστεί από προσωπική. Δεν τον θέλει, ναι. Τον σέβεται, αλλά δεν τον θέλει. Ναι. Τον αθλητή τον σέβομαι πάντα. Άρα ο αθλητής. Είναι στο πνεύμα του αθλητικού ιδεώδους και ευγενούς άμυλας. Ναι. Ναι. Εντάξει, τώρα. Εντάξει, οκ. Ραπτόπουλε, να σου πω λίγο. Μάλιστα. Το γκολ, άσχετα με το γραμμένο, άσχετα με το όλα, ήταν offside με τον ΠΑΟΚ ή όχι? Ναι, για μένα ήταν. Ωραία. Μπήκε ο Σαββίτης μέσα? Μπήκε. Πού είναι η αδικία για τον ΠΑΟΚ? Σου είπα εγώ για αδικία, ρε. Α, να ξέρω δηλαδή. Δεν πήρε τον Μπούζο, φίλε, σε μένα πήρε. Α, να ξέρω, γιατί εσύ μου λε ότι γραμμένο. Εγώ, άμα κάτι πάει κάτι στραβά στη ζωή μου, εγώ φταίω. Δεν φταίει ούτε ο ηχολήπτη, ούτε η γραμματέα, ούτε ο φίλο μου, ούτε ο συνεργάτη μου. Εγώ φταίω. Όταν δεν πάει καλά. Αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ? Πώς? Αδικήθηκε ο ΠΑΟΚ ή όχι? Όχι, δεν αδικήθηκε. Ωραία. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Καλό. Επόμενη γραμμή. Ναι. Καλημέρα. Καλώς τον. Εγώ είμαι. Εσείς, ναι. Λοιπόν, θα ήθελα να δείξω ένα θέμα το κοινωνικό. Βασικά χαιρετίζω όλο το πάνελ. Να είστε καλά. Για πείτε μας. Λοιπόν, εγώ είμαι ένας πατέρας με 3 παιδιά. Θα ήθελα να κάνω ρε παιδιά ένα εύλογο. Με την ίδια γυναίκα τα έχεις τα 3 παιδιά. Με την ίδια, ναι, δεν άλλαξα. Εντάξει, γιατί όταν λες 3 παιδιά, συνήθως 2 και 1. Είναι 1 και 2. Είναι καλό μοντέλο, ένα αφεκτικό μοντέλο, αφού αντίχει. Μοντέλο είναι η γυναίκα σου, τι μοντέλο είναι? Μοντέλο 1968. Α, σαν και εμένα, ίδιο μοντέλο έχουμε, ναι. Ναι, χωρίς injection, καταλαβαίνεις τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων. Λάδια έχει ακόμα, η στέγνωση. Κοίταξε, μετά από 3 παιδιά, τι με ρωτάς ρε βλάκα, πες με. Μετά από 3 παιδιά, σ' ακούω τώρα. Μου τη γρασάρω τακτικά, έτσι. Άμα τη γρασάρεις τακτικά είσαι από τους λίγους, μπράβο. Λοιπόν, άκουσε λίγο τώρα. Θα ήθελα να θίξω αυτό το κοινωνικό θέμα. Να θίξεις βέβαια. Ωραία παιδιά, μια ερωτησούλα. Ναι. Έχουμε καλύψει τα φυσιολογικά ζευγάρια με παιδιά και σκεφτόμαστε τώρα αν θα καλύψουμε τα ομόφυλα? Πολύ ωραία ερώτηση, σου απαντώ πρώτος. Δηλαδή ρε παιδιά, θα τρελαθώ. Εγώ πιστεύω ότι αυτό γίνεται. Σε ένα παιδί πρέπει να έχεις πολλά φράγκα. Μη στεναχωριέσαι. Αυτό γίνεται, πιστεύω, για τη μείωση του πληθυσμού. Ναι, κοίταξε, όχι. Υπάρχει μια παγκόσμια έκρηξη του πληθυσμού και εγώ πιστεύω ότι το τρίτο φύλο και όλα αυτά γίνονται για να μην υπάρχουν τόσες πολλές γεννήσεις. Αυτό εδώ και καλά μας λένε για την υπογεννητικότητα. Έχουμε θέμα πρόβλημα με υπογεννητικότητα. Αυτά τα λένε οι βλάκες οι Έλληνες. Όχι, εγώ μαζί σου είμαι σε αυτό. Ναι. Γίνεται και στην Κίνα που έχουν υπεργεννητικότητα? Όχι. Εκεί υπάρχει κίνητρο από το κράτος να μην κάνουν πολλά. Ναι, εκεί κάνουν άλλο. Τους φορολογούν το παιδί το δεύτερο. Ναι. Εγώ αυτό που ήθελα να πω, το κύριο ερώτημα. Θέλεις μια 5 ετία, 6 χρόνια για να κάνεις παιδιά, να υιοθετήσεις παιδί και πρέπει να έχεις και μια σοβαρή περιουσία για να υιοθετήσεις παιδί. Σε περνάνε από 40 κύματα, αυτό είναι αλήθεια. Να πούμε τώρα τη διαφορά. Δεν γίνεται υιοθεσία, αναδοχή. Το ίδιο είναι μόνο. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, έχει μια μήνυ διαφοροποίηση. Εντάξει, απέζουμε με τις λέξεις, μπορούμε να παίζουμε όλη τη νύχτα. Το λεξιλόγιο είναι πλούσιο, άκουσε λίγο τώρα. Το θέμα είναι ότι αν καλύψεις τα ζευγάρια που δεν έχουν παιδί και μείνει κάποιο παιδί στο δρόμο, άντε δώστε και σε 2 μανάδες ή σε 2 πατεράδες να κληρονομήσει και μια περιουσία, τέλος πάντων, να μην μεγαλώσει στους δρόμους και γίνει ό,τι γίνει. Ναι. Εκείνο, μόνο εκεί έχω... Εσύ τώρα σαν άνθρωπος στην πιάτσα με 3 παιδιά, έχεις φορτωθεί μάνες, πεθερές, παιδιάτρους, τα ξέρεις τα γράμματα καλά. Εσύ ποια ερμηνεία δίνεις? Εγώ έδωσα τη δική μου ερμηνεία, λόγω υπερπληθυσμού το κάνουν. Η δικιά σου ερμηνεία ποια είναι? Ότι αυτοί που τα ψηφίζουν αυτά δεν είναι υπέρ της οικογένειας. Γενικά. Αυτοί που τα ψηφίζουν αυτά, αν δεν τα ψηφίσουν, πιθανόν να έχουν πρόβλημα και να χάσουν τη μαμαλίγκα τη βουλευτική. Κοίταξε, δεν είναι τυχαία που τα ψηφίζουν συγκεκριμένα κόμματα και συγκεκριμένες ιδεολογίες. Δεν είναι υπέρ της οικογένειας. Αποσύρω τη Χρυσή Αυγή, η οποία το κατεψήφισε, μας παραπληροφόρησαν εδώ. Το ΚΚΕ έκανε την κότα. Να ρωτήσω κάτι, το φίλο καλοπροαίρετα. Ναι, να μας δώσει το προφίλ, του καλού γονιού και αν η σεξουαλική του κατεύθυνση είναι ένα κριτήριο για να είναι κάποιος καλός γονιός. Παιδιά δεν έκανε την κότα. Να μου απαντήσει στη συγκεκριμένη ερώτηση. Αν η σεξουαλική κατεύθυνση ενός ανθρώπου είναι ασφαλές κριτήριο για το αν θα είναι καλός ως γονιός. Φυσικά και είναι. Φυσικά και είναι. Όχι, δεν είναι ασφαλές κριτήριο. Κάτσε να ακούσουμε. Αυτό δεν είναι και ασφαλές κριτήριο. Δεν μπορεί να κάνει αυτό. Να αγαπήσει ένα παιδί. Υπάρχουν και ετερόφιλα ζευγάρια που τα έχουν τα παιδιά τους και τα χτυπάνε και τα κάνουν. Δεν σου λέει κανείς το αντίθετο. Για να τελειώσει ο φίλος και να πάμε στο διάλειμμα. Για να τελειώσει ο φίλος, συνεχίστε. Περιμένετε, ρε παιδιά. Το παιδί το ρώτησες? Κάτσε. Εμάς δεν μας ρωτήσανε το όνομα που θα μας βγάλουν και την θρησκεία. Να πω κάτι. Δηλαδή, όσο φασιστικό είναι το παιδί να το βαφτίζεις, γιατί σαφώς μπορεί μελλοντικά να μην θέλει να είναι βαφτισμένο το παιδί, να μην συμφωνεί με αυτή την άποψη. Πολύ καλά. Έτσι είναι και αυτή η περίπτωση. Δηλαδή, το παιδί το ρώτησε αυτό. Πώς να χτίσει ένα παιδί? Κάτσε να απαντήσει ο φίλος. Αδερφέ, 18χρονο μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Γονείς δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό είναι de facto. Τελείωσε. Έτσι. Δεν μπορείς να αλλάξεις. Για μένα, γονιός δεν είναι αυτός που σε φέρνει στον κόσμο. Ο γονιός είναι αυτός που σε μεγαλώνει. Δηλαδή, αν σε μεγαλώσει ένα σκύλος, είναι ο γονέας του σκύλου σου. Μην τρελαθούμε τώρα. Αυτό το παράδειγμα δηλαδή, που λες, μιλάμε για άνθρωπο. Τώρα αυτό που λες, δηλαδή, αυτοανερείσαι, φίλε μου, καλέ. Δηλαδή, για μένα, ο γονιός δεν είναι αυτός που σε φέρνει στον κόσμο απαραίτητα, αλλά αυτός που σε μεγαλώνει. Σε διαπαιδαγωγεί.